Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι 27 Αυγούστου 2014, σήμερα ημέρα Τετάρτη. Τότε τη μέρα ήταν, να σας πω την αλήθεια, δεν το αναζητήσαμε, αλλά σαν σήμερα το πρωί τα τελευταία συντεταγμένα τμήματα του ελληνικού εκστρατευτικού σώματος Μικράς Ασίας εγκαταλείπουν την Σμύρνη. Βέβαια, μένουν πολύ πίσω στρατιώτες. Ορισμένοι πρόκειται να παραμείνουν για πολύ καιρό σε αιχμαλωσία. Από άλλους δεν πρόκειται ποτέ να ακούσουμε νέα τους ξανά. Γύρω στις 11 η ώρα το πρωί, οι πρώτες μονάδες του τουρκικού υπηκού, οι εμπροστοφυλακές, μπαίνουν στη Σμύρνη. Μέχρι το βράδυ θα έχει ακολουθήσει μια μεραρχία από τον τουρκικό στρατό, του Κεμάλ, και η πιο κοσμοπολίτικη πόλη ενδεχομένως του τότε οικουμενικού ελληνισμού θα παραδοθεί στις φλόγες. Θα ξεκινήσει η μεγάλη διαδικασία του ξεριζωμού ενός αρχαιότατου γηγενούς κομματιού των Ελλήνων που βρισκόταν στην Μικρά Ασία, σαν σήμερα το 1922. Είναι 6 και 30 δευτερόλεπτα και πλέον από το Νεοφάλιρο στην πρωτεύουσα του νεοελληνικού κράτους ή του νεοελλαδικού κράτους θα σας δώσουμε τις κυριότερες εξελίξεις της επικαιρότητας σε τίτλους. Σειρά συσκέψεων στο Μέγαρο Μαξίμου. Τι θα ζητήσει ο Πρωθυπουργός και οι περί αυτών από τους δανειστές στο Παρίσι, στην Αθήνα και ο Πιέρ Μοσκοβισί, ο οποίος μάλλον πηγαίνει για επίτροπος οικονομίας. Σπίτι μου, σπιτάκι μου, τι πρόκειται να γίνει τελικώς με τα κλειστά και τα ξενίκια στα διαμερίσματα όσον αφορά βεβαίως την φορολογία που θα τους επιβληθεί, δηλαδή όχι σε αυτά, σε εμάς που τα κατέχουμε. Το σημερινό επεισόδιο του ΕΝΦΙΑ, με άλλα λόγια, διότι κάθε μέρα έχουμε ένα διαφορετικό. Τώρα, ορκίζεται η Περιφερειάρχης Αττικής, η κυρία Ρένα Δούρου, σήμερα στα Λιώσια. Δεν ξέρουμε αν έχει τελικά κλιματισμό το μέρος στο οποίο πρόκειται να ορκιστεί. Η ίδια λέει το κάνει για συμβολικούς λόγους εκεί. Σε επιφυλακή, κατά τα άλλα, για την ορκομοσία του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας αύριο στον Γκάζι, καθώς θα έχουμε και την παρουσία του αδιούχου από τις φυλακές, κυρίου Κασιδιάρη. Σε μία είδηση έτσι χαρακτηριστική των καιρών μας, ο καλλιτέχνης πήρε Φεράρι, μετά έδωσε πίσω τη Φεράρι, ύστερα δήλωσε ψευδός, κατά πως φαίνεται, τουλάχιστον μέσω του λογιστού του, κλοπή πινακίδων, μετά του είπαν χέρια ψηλά, κατά τον τίτλο τραγουδιού του, και τελικώς ο κύριος Μιχάλης Χατζηγιάννης συνελήφθη. Και ο Σύφης δεν μασάει. Ψήφις δεν μασάει στην κυριολεξία, διότι του ρίχνουν τα δολώματα και αυτός τα αποφεύγει. Αδυνατεί να τον παγιδεύσει μέχρι και ο Γάλλος Κροκοδυλάκιας, παρακαλώ, ο οποίος ήλθε ακριβώς για τα μάτια του Έλληνα κροκόδυλου. Υποψίες, δε, τον τελευταίο καιρό, έτσι κυκλοφορούν στην τοπική κοινωνία για δεύτερο κροκόδυλο στην τεχνητή λίμνη. Και καλησπερίζουμε ευθύς αμέσως την Έλλη Τριανταφύλου, ξεκινώντας από τα σοβαρά της ημέρας, καθώς επίσης και τον Αχιλλέα Τόπα, τον οποίο θα συναντήσουμε έξω από το Μέγαρο Μαξίμου. Βλέπουμε ζωντανά την αύξηση του κυρίου Βρούτσι στο Μέγαρο Μαξίμου. Καλησπέρα, Έλλη. Καλησπέρα, καλησπέρα, Κωνσταντίνε. Καλησπέρα, Αχιλλέα. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε. Να ξεκινήσουμε με σένα, σε παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει αυτή η πολύ κρίσιμη σύσκεψη, η οποία θα καθορίσει και τη στάση που θα τηρήσει η χώρα μας στην κρίσιμη διαπραγμάτευση με τους πιστωτές, με τους εκπροσώπους των πιστωτών, με την Τρόικα δηλαδή, στο Παρίσι από τις 2 έως τις 4 Σεπτεμβρίου. Μέχρι στιγμής έχουν έρθει, είδαμε τον κύριο Βρούτσι, βρίσκονται εδώ επίσης ο κύριος Μαυραγάνης και η κυρία Χριστοφιλοπούλου, καθώς ο κύριος Μητσοτάκης δεν θα μπορέσει να παρευρεθεί σήμερα εδώ. Έχει οικογενειακές υποχρεώσεις, αν δεν κάνω λάθος κι εγώ. Και επίσης έχουν φτάσει από το Πασόκ οι κύριοι Πρωτόπαπας και Πιερακάκης, οι οποίοι μπήκαν μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου προλίγου. Λογικά εντός των επόμενων λεπτών θα έρθουν και ο Υπουργός Ανάπτυξης, αλλά και ο Υπουργός Οικονομικών και βέβαια και ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, και θα ξεκινήσει αυτή η κρίσιμη σύσκεψη. Να θυμίσουμε ότι η χώρα μας και η κυβέρνηση έχει υψηλές προσδοκίες από τη διαπραγμάτευση που θα γίνει με την Τρόικα στο Παρίσι. Η διάθεση που υπάρχει, σύμφωνα με την πληροφόρηση που έχουμε, είναι η κυβερνητική αποστολή που θα πάει στο Παρίσι να επιδιώξει πεδίο συνεννόησης με την Τρόικα.
και με αυτή τη διάθεση πηγαίνουν τα στελέχη τα κυβερνητικά εκεί. Και βέβαια το βασικό αίτημα που πρόκειται να διατυπώσει η ελληνική αποστολή είναι μειώσεις φόρων όπως του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, μειώσεις των φορολογικών συντελεστών, προκειμένου να πάρει μια ανάσα η κοινωνία, καθώς έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι υπάρχει ζήτημα υπερφορολόγησης στην χώρα μας. Επίσης η κυβέρνηση ευελπιστεί ότι οι διαπραγματεύσεις με την Τρόικα θα ανοίξουν και το δρόμο για την κουβέντα που ελπίζουν στο κυβερνητικό επιτελείο ότι θα ξεκινήσει μέσα στο Σεπτέμβριο. Δεν ξέρω, έχω την αίσθηση ότι έχουμε μια δυσκολία με τον ήχο, με τον Αχιλλέα Τόπα. Ελπίζω να με επανήλθαμε, Αχιλλέα. Βεβαίως, τώρα σε ακούμε δυνατά και καθαρά. Ωραία. Παρακαλώ. Δεν ξέρω που είχαμε μείνει, απλά σου έλεγα ότι στην τελευταία σου πρόταση. Ελπίζει. Ωραία. Η κυβέρνηση λοιπόν ελπίζει ότι μέσα στο Σεπτέμβριο και μετά τις διαπραγματεύσεις με την Τρόικα στο Παρίσι θα ανοίξει επιτέλους και η κουβέντα για την αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους. Άλλωστε και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο Ευάγγελος Βενιζέλος, διαμηνύει σε όλους τους τόνους ότι αυτό που πρέπει να κάνει τώρα η ελληνική κυβέρνηση είναι να προσπαθήσει να απεμπλακεί από το μνημόνιο και να επιδιώξει και την εντός εισαγωγικών αποχώρηση, θα μπορούσαμε να πούμε, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου από την Ελλάδα. Νωρίτερα τώρα είχαμε συναντήσεις τόσο του Πρωθυπουργού του Αντώνη Σαμαρά, όσο και του κυρίου Βενιζέλου, όσο επίσης και του Υπουργού Οικονομικών με τον πρώην Υπουργό Οικονομικών της Γαλλίας, τον Πιέρ Μοσχοβισί, και υποψήφιο Ευρωπαίο Επίτροπο, ειδικό απεσταλμένο της γαλλικής κυβέρνησης, ο οποίος επισκέφθηκε τη χώρα μας. Σύμφωνα με την πληροφόρηση που έχουμε, ο κύριος Σαμαράς αλλά και ο κύριος Βενιζέλος του έκαναν μια ενημέρωση για την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας. Ο κύριος Μοσχοβισί ενδεχομένως να προορίζεται για Επίτροπος Νομισματικών Υποθέσεων, που είναι μια ιδιαίτερα κρίσιμη θέση. Άρα λοιπόν η κυβέρνηση, έχοντας αυτό στο μυαλό της, προσπαθεί να χτίσει μελλοντικές συμμαχίες. Αχιλλέα Τόπα, ευχαριστούμε πολύ. Εφόσον είναι ακριβής και η πληροφορία της Χριστίνας Σούζη, βρίσκεσαι τουλάχιστον στους 35-36-37 βαθμούς Κελσίου εκεί, έξω από το Μέγαρο Μαξίμου. Εκ νέου χαιρετίζω την Έλλη Τριανταφύλου. Τόσο έχει, Κωνσταντίνε, πριν από λίγο που ήρθα από το κέντρο πάντως. Αγιά σου. Χριστίνα Σούζη, εγγύηση, πρέπει να το πούμε. skycaros.gr, επί τη ευκαιρία. Και αντιλαμβάνονται οι εταίροι, σύμφωνα με την εικόνα που έχουν οι κυβερνητικοί, την εσωτερική σημασία των διαβουλεύσεων αυτών. Θα προσπαθήσουν να το καταστήσουν όσο πιο σαφές γίνεται. Αυτό μπορώ να σου πω αυτή τη στιγμή. Διότι αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι τα τελευταία 24 ώρα υπάρχει ένα, δεν θα έλεγα χαμήλωμα των προσδοκιών, θα έλεγα ότι υπάρχουν αρκετά συγκρατημένοι τόνοι από την πλευρά των κυβερνητικών στελεχών, που έχουν ένα προβληματισμό μήπως καλλιεργηθεί ένα κλίμα υπέρμετρης προσδοκίας για τα αποτελέσματα της συνάντησης στο Παρίσι. Θεωρούν ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή τα αποτελέσματα σε κρίσιμους τομείς του κυβερνητικού έργου που μπορούν να αξιοποιηθούν ως όπλο από την πλευρά της Αθήνας σε αυτή την δύσκολη πάντως διαπραγμάτευση, και το τονίζουν όλοι οι κυβερνητικοί με τους οποίους τουλάχιστον εγώ από το πρωί έχω έρθει σε επαφή και τα τελευταία 24 ώρα. Μάλιστα. Είναι ενδεικτικές και έτσι οι πολύ εντατικές διαβουλεύσεις που γίνονται στην κυβέρνηση τα τελευταία 24 ώρα της κρισιμότητας αυτών της συνάντησης στο Παρίσι. Πάντως ευελπιστούν ότι θα μπορέσουν να πάρουν το πράσινο φως για να κάνουν τους χειρισμούς που απαιτούνται το επόμενο διάστημα, γιατί αυτό που σίγουρα έχουν καταλάβει στα ανώτατα κλιμάκια της κυβέρνησης, Κωνσταντίνε, είναι ότι υπάρχει μια πάρα πολύ δυνατή πίεση από την πλευρά της κοινωνίας, η οποία μεταφέρεται μέσω των βουλευτών και της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Θεωρούν δηλαδή ότι το ζήτημα των φοροελαφρύνσεων, των διευκολύνσεων, των δόσεων προς ασφαλιστικά ταμεία και εφορίες και κάποια άλλα ζητήματα θα πρέπει οπωσδήποτε το ταχύτερο δυνατό να εξαγγελθούν, πιθανότατα από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, για να υπάρξει μια κοινωνική αποσυμπίεση. Άρα από την πλευρά του ελληνικού επιτελείου που θα μεταβεί στο Παρίσι, νομίζω ότι υπάρχει πλήρης κατανόηση της κατάστασης στο εσωτερικό της χώρας.
αυτό θα θελήσουν με γλαφυρό τρόπο να το μεταδώσουν και, και στην άλλη πλευρά, στους εκπροσώπους των δανειστών. Και εκεί πρόκειται να δούμε τελικώς κατά πόσο είναι διατεθειμένοι οι δανειστές να στηρίξουν μια κυβέρνηση η οποία έχει ακολουθήσει με ελάχιστες παρεκκλήσεις την πολιτική την οποία αυτοί έχουν υποδείξει ή κατά πόσο θα την αφήσουν να αντιμετωπίσει μόνη της την πίεση της κοινωνίας, όπως πολύ σωστά είπε Σέλη Τριανταφύλου. Ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά. Και όσον αφορά στον Αλέξη Τσίπρα, είχαμε σήμερα, Έλλη. Είχαμε μια ενδιαφέρουσα, θα έλεγα, πολιτικά συνάντηση μεταξύ του κυρίου Τσίπρα και του Προέδρου της ΕΣΕΕ, του κυρίου Κορκίδη. Και σύμφωνα με ανακοίνωση η οποία εξεδόθη αμέσως μετά, υπήρξε ταύτιση απόψεων, σύγκληση μάλλον απόψεων σε αρκετά από τα ζητήματα που τέθηκαν. Στο συμβολικό της υποθέσεως, επίτρεψέ μου, πήγε ο κύριος Κορκίδη στον κύριο Τσίπρα ή πήγε ο κύριος Τσίπρα στον κύριο Κορκίδη? Όχι, έγινε η συνάντηση στα γραφεία της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Μάλιστα, πήγε ο κύριος Κορκίδη στον κύριο Τσίπρα. Πήγε ο κύριος Κορκίδης. Μάλιστα. Ο οποίος κύριος Κορκίδης πρόσφατα θυμίζω ότι είχε διαφωνήσει με το ζήτημα του ανοίγματος των καταστημάτων και παραιτήθηκε από μέλος της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Ακριβώς. Είναι ένα πρόσωπο με σημαντικά ερίσματα, δηλαδή εκπροσωπεί τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας στον εμπορικό κόσμο. Να καθόμαστε σε έναν κόκκινο καναπέ στο στούντιο που μας φιλοξενεί τώρα, πριν από περίπου 2 χρόνια, η θέση του κυρίου Κορκίδη να είναι πολύ κοντά σε αυτές του τότε κυβερνητικού οικονομικού επιτελείου και στην πορεία να σχολιάζουμε και στους διαδρόμους το γεγονός ότι και μέσα από άρθρα του σιγά σιγά φάνηκε να παρεκκλίνει από αυτή του την θέση. Και η παρέτηση τελικά από την Κεντρική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας ήρθε ως επιστέγασμα ακριβώς. Στη σημερινή λοιπόν συνάντηση ο κύριος Κορκίδης έθεσε όλα τα ζητήματα που απασχολούν τον εμπορικό κόσμο της χώρας, τον οποίο και εκπροσωπεί, έτσι, με σημαντικότερα αυτά του υπερδανισμού, της έλλειψης ρευστότητας των κόκκινων δανείων. Αγκαλιές φιλιά βλέπουμε εμείς. Των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Και ο κύριος Τσίπρας δεσμεύτηκε ότι τις θέσεις και τις προτάσεις του Συλλόγου των Εμπόρων θα τις ενσωματώσει στο κυβερνητικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο και θα αρχίσει να ανακοινώνεται σταδιακά από το Σεπτέμβριο, από την Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Μάλιστα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ εκ νέου. Ξέρεις, ποτέ δεν είναι καλό να ευχαριστήσεις έναν άνθρωπο παραπάνω από μια φορά. Ναι, γιατί μπορεί να ξαναβγεί. Ακριβώς. Κακό νομίζω είναι να μην το κάνεις καθόλου. Ούτως ή άλλως θα τα πούμε και στην πορεία της εκπομπής εν σχέση με την εξέλιξη της υγείας του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Πάμε να συναντήσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, τον Κωνσταντίνο Δαυλό, ούτως ώστε να δούμε στο επεισόδιο, θυμάστε παλαιά, θα το πούμε, στη Λάμψη Καλημέρα Ζωή, που ήταν το σύριαλ που έβλεπες, επεισόδιο 1448. Αυτό είναι το επεισόδιο 40 κάτι, νομίζω, με τον Ένφια. Είμαστε ακόμα σε μονοψήφια, αλλά στην τέταρτη δεκάδα. Αν κρίνω πόσα δελτία έχουμε αφιερώσει σε αυτόν. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε Δαυλέ. Και σε κάθε περίπτωση μπορούμε να σκεφτούμε και επεισόδια που τελειώνουν με μια μεγάλη έκρηξη, αλλά τέλος πάντων για να μας αφήσουν με την αγωνία. Mm-hmm. Και στο επόμενο επεισόδιο συνεχίζονται τα πράγματα κανονικά στη σειρά, σαν να μην συνέβη τίποτα, γιατί κάτι άλλο συνέβη από αυτό που νομίζαμε. Αυτό φαίνεται να έχει συμβεί λοιπόν με τα μη ηλεκτροδοτούμενα κενά. Νομίζαμε αρχικά ότι θα έχουν την έκπτωση του 30%. Μετά όμως, μετά την συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου, δεν έχουν την έκπτωση. Τώρα όμως φαίνεται ότι το Μέγαρο Μαξίμου συζητάει για μια έκπτωση, η οποία μπορεί να είναι μικρότερη από την αρχική, να μην είναι της τάξης του 30% αλλά της τάξης του 20%, ώστε να μην φτάσει η συνολική έκπτωση για τον φόρο να κοστίσει περί τα 100 εκατομμύρια, να κοστίσει λιγότερα κάπου στα 50. Τόσα λένε άλλωστε και οι ιδιοκτήτες, η πλευρά της Πομιδά λέει ότι είναι λιγότερο από 100, για να μην είναι φουσκωμένο και την χάσει την ευκαιρία να έχει αυτή την έκπτωση. Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων. Ακριβώς. Θυμόμαστε τον πρόεδρο να λέει εδώ πέρα: κάτσε καλά, μη σου γράψω κανένα ακίνητο. Αυτό ήταν το αγαπημένο του καλαμπούρι εκείνη την αυτό εποχή. Ήταν, τώρα νομίζω εκεί θα έχουν χάσει χέρω. Μέχρι και εκεί θα έχουν χάσει το γέλιο τους. Λοιπόν, το θέμα λοιπόν είναι ότι παραμένει αυτό πάνω στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης, αν όχι με την Τρόικα, αλλά φαίνεται ότι η κυβέρνηση θέλει να το συζητήσει μαζί με την Τρόικα στο Παρίσι, το ακύρωσε αυτή τη στιγμή. Όμως εξακολουθούν κάποιοι στο Μέγαρο Μαξίμου κατά πάσα πιθανότητα και τρέχουν κάποιες μετρήσεις, βάζουν κάποια μοντέλα για να δούνε πόσο ακριβώς θα κοστίσει. Απ' την άλλη, το Υπουργείο Οικονομικών δεν φαίνεται να είναι καθόλου ικανοποιημένο με τον τρόπο με τον οποίο έχει χειριστεί τελικά η κυβέρνηση τον Ένφια. Ακούστηκε κάποιος να μιλάει για ξύλωμα του pullover, λέγοντας ότι κόβοντας πράγματα, αφαιρώντας, κάνοντας εκπτώσεις, βάζοντας και την Κέρκυρα μέσα, βάζοντας και τους υπόλοιπους σεισμοπλήκτους, τα πράγματα
πράγματα αρχίζουν να το ξυλώνουν το πουλόβερ, να μειώνεται δηλαδή η αποτελεσματικότητα του φόρου, αυτό εννοούσε, και έτσι βλέπουμε ότι υπάρχει μια γενικότερη σύγκρουση. Αυτή η σύγκρουση αποτυπώθηκε σήμερα το πρωί από έναν υπουργό. Η αλήθεια είναι ότι ο κύριος Λοβέρδος είναι ένα πρόσωπο που ενδιαφέρει και οι απόψεις του συχνά πυκνά ενδιαφέρουν. Είπε λοιπόν σήμερα ότι ο έμφυα είναι ένας άδικος φόρος, εγώ είπε δεν τον ψήφισα. Είπε μάλιστα ότι κάποτε τα κανάλια για το χαράτσι το λεγόμενο για 1,9 δις κάνανε πάρα πολύ σκληρή κριτική, ενώ για τον φόρο αυτόν δεν πέρασαν Χριστούγεννα και σταμάτησε η κριτική. Και θεώρησε μάλιστα ότι θα τον αλλάξει πολύ σύντομα ο κύριος Χαρδούβελης, ο οποίος η αλήθεια είναι ότι δεν είναι και πολύ φίλος αυτού του φόρου. Από εκεί και πέρα ακούσαμε απ' την άλλη τον κύριο Χρήσανθο Λαζαρίδη, μάλλον δεν τον ακούσαμε, διαβάσαμε στο Βήμα, να έχει πει ότι είναι ένας εκπληκτικός φόρος ο έμφυα. Βέβαια για άλλο λόγο το λέει ο κύριος Λαζαρίδης. Ο κύριος Λαζαρίδης μιλάει για την φορολογική βάση την οποία τη διεύρυνε. Παλαιότερα ήταν 600.000 οι άνθρωποι που πληρώναν για τα μεγάλα, πολύ μεγάλα ακίνητά τους. Τώρα έχουν φτάσει να πληρώνουν 6 εκατομμύρια και αυτό σημαίνει ότι πληρώνουν λιγότερα εφόσον είναι περισσότεροι. Αυτή ήταν η λογική του κύριου Λαζαρίδη. Βλέπουμε όμως δύο τελείως διαφορετικές περιπτώσεις για τον έμφυα. Μάλιστα. Okay. Διχογνωμίες υπάρχουν για φορολογικά ζητήματα και στην κυβέρνηση, όπως επίσης υπάρχουν και στην αντιπολίτευση. Κωνσταντίνε Δαβλέ, ευχαριστούμε θερμά. Και καθώς προείπαμε, ξανασυναντάμε την Έλλη Τριανταφύλου για να δούμε πώς βαίνει η κατάσταση της υγείας του κυρίου Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, επιτίμου Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας. Ο πρώην Πρωθυπουργός Κωνσταντίνε εισήχθη σε νοσοκομείο των Χανίων με λίμωξη του αναπνευστικού. Θυμίζω ότι ο κύριος Μητσοτάκης είναι 96 ετών. Σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του, η κατάσταση της υγείας του εξελίσσεται ομαλά και είναι σταθερή και δεν εμπνέει ανησυχία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ο κύριος Μητσοτάκης έκανε εισαγωγή στο νοσοκομείο καθώς παρουσίαζε πυρετό και υπήρξε μια κινητοποίηση από την οικογένειά του. Όμως, σύμφωνα με το περιβάλλον του και με τα όσα ανακοινώθηκαν από το γραφείο του, δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας, καθώς όλα εξελίσσονται ομαλά. Στα Χανιά, λοιπόν, διαυγής πάντοτε και δραστήριος, ναι, ο βέβαια. Πρώην Πρωθυπουργός. Σε ποιον συνάδελφο σου και ημών από την Καθημερινή είχε δώσει την τελευταία συνέντευξη, στον Γιώργο τον Τερζή, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, αν δεν κάνω λάθος, ναι. Πρέπει να ήταν ο Γιώργος Τερζής. Και έχει έτσι ενδιαφέρον το πόσο σαφής είναι ακόμα στις θέσεις, στις προτάσεις και την αντίληψη. Και κυρίως πόσο διαυγής είναι και έτσι. Φορέας ιστορίας τώρα, κακά τα ψέματα. Της ηλικίας του και των απόψεών του που παραμένουν σταθερές. Δίχως καμία διάθεση πολιτικής αντιμετώπισης του ζητήματος, ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Γλέζος, ο κύριος Θοδωράκης και ορισμένοι άλλοι είναι ζωντανοί φορείς της ιστορίας της χώρας. Ευχόμαστε καλή ανάρρωση, ευχαριστούμε πάρα πολύ και επανερχόμαστε στην άλλη πλευρά του κεντρικού τηλεοπτικού στούντιο του Sky για να καλησπερίσουμε τον Δημήτρη Δαμιανό. Διότι, καλησπέρα, καλησπέρα. Δημήτρη, αύριο υπάρχει μία προσδοκία ότι όλα θα πάνε καλά. Βεβαίως, υπάρχει όμως και μία παράλληλη ανησυχία καθότι η προϊστορία δεν έχει υπάρξει πολύ ήρεμη εν σχέση με την ορκομοσία του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων, για την οποία ο κύριος Κασιδιάρης αποφυλακίστηκε προσωρινώς. Όχι αποφυλακίστηκε. Πήρε άδεια προσωρινή για λίγες ώρες. Ναι, και όχι μόνο ο κύριος Κασιδιάρης, και ο κύριος Ηλιόπουλος που πρέπει να ορκιστεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο, στο οποίο εκλέχθηκε, και ο κύριος Κούζλος στο Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά. Όλοι τους πήραν άδεια από τον αρμόδιο εισαγγελέα, τον εισαγγελέα των φυλακών Κορυδαλού, προκειμένου να παραστούν στην ορκομοσία τους για λίγες ώρες. Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό, όταν μιλάμε για ορκομοσία δηλαδή Δημοτικού ή Περιφερειακού Συμβουλίου. Να σου θυμίσω όμως ότι είχε γίνει κάτι ανάλογο και στη Βουλή με τον κύριο Μιχαλολιάκο, τον κύριο Λαγό και τον κύριο Παπά και τον κύριο Γερμενή, όταν είχαν πάει να υπερασπίσουν αυτούς για την συζήτηση της άρσης ασυλίας τους. Για λίγες ώρες λοιπόν θα πάνε με αστυνομική συνοδεία και ο κύριος Κασιδιάρης και ο κύριος Κούζλος και ο κύριος Ηλιόπουλος, προκειμένου να ορκιστούν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό αποφάσισε ο εισαγγελέας. Και προφανώς και αυτή τη φορά θα πάνε με αστυνομική συνοδεία κανονικά. Την ώρα της ορκομοσίας αναμένονται να μην φορούν χειροπέδες, αν και αυτό το θέμα είναι, το αποφασίζει. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, Δημήτρη. Ποιος το αποφασίζει αυτό?
Δηλαδή, ποιο λέει αν θα φορέσει ή δεν πρόκειται να φορέσει χειροπέδες. Αν δεν κάνω χοντρό λάθος, εκείνη την ώρα το αποφασίζουν οι μεταγωγείς. Δεν είναι αρμοδιότητα του εισαγγελέα. Άρα δεν έχει να κάνει. Θα φοράει χειροπέδες. Να το πιάσουμε από την αρχή. Την αποφυλάκηση, όχι την αποφυλάκηση. Την χορήγηση αδείας αποφασίζει ο. Ο εισαγγελέας, ο αρμόδιος εισαγγελέας. Ο αρμόδιος εισαγγελέας. Και. Από εκεί και ύστερα, τον τρόπο μεταγωγής και χειρισμού. Ότι θα μεταχθούν με αστυνομική φύλαξη είναι σαφές. Είναι οπωσδήποτε αυτό θα γίνει. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς, γιατί έχουν κρυθεί προσωρινά κρατούμενοι. Σου θυμίζω για την κατηγορία της διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης. Πήραν 24 ώρες άδεια στα πλαίσια της οποίας θα μπορέσουν να πάνε και να παραστούν και στην συγκεκριμένη, να συμμετάσχουν στη συγκεκριμένη υποχρέωση. Ή θα τους βγάλουν, θα τους πάνε να ορκιστούν και θα τους πάνε κατευθείαν μέσα. Το ξέρουμε μετά αυτό. Μετά θα πάνε πίσω στα κελιά τους. Μόλις ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, θα πάνε πίσω στα κελιά τους. Συνεπώς δεν είναι μια γενική άδεια 24 ώρων. Ναι, η άδεια αφορά το να ορκιστούν στα δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια στα οποία έχουν εκλεγεί. Και μέχρι να υπάρξει οποιαδήποτε είδους δικαστική εξέλιξη για τα πρόσωπα αυτά, ή ας πούμε, μιλάμε τώρα για προσδιορισμό δίκης και τα λοιπά, πράγμα που δεν είναι πολύ σύντομο, δεν το αναμένουμε πολύ σύντομα. Αν υπάρξει οποιαδήποτε δικαστική εξέλιξη στην αλλαγή των όρων, ας πούμε, που τους έχουν επιβληθεί μέχρι να ολοκληρωθεί η εκδίκαση της υπόθεσης, θα το δούμε έως τότε. Πάντως, οποιαδήποτε άδεια θα είναι ολιγόρη και με αστυνομική φύλαξη. Λοιπόν, ελπίζουμε αύριο η ελληνική αστυνομία να πράξει τα δέοντα με τον αποτελεσματικότερο δυνατό τρόπο, διότι υπάρχει και μια ανησυχία ότι πρόκειται να υπάρξουν εντάσεις και αντιδράσεις δικαίως. Ενδεχομένως στις εν λόγω ορκομοσίες. Ευχαριστούμε πολύ τον Δημήτρη Δαμιανό και επιστρέφουμε, δεν ξέρω, θα το συζητήσουμε στο διάλειμμα. Είτε με την περιπέτεια του κυρίου Χατζηγιάννη, είτε με τα νεότερα από την Αμφίπολη. Χαίρετε εκ νέου, κυρίες και κύριοι. Περνάμε στο δεύτερο μέρος της αναλυτικής απογευματινής ενημέρωσής σας από την τηλεόραση του Sky. Κάναμε το συμβουλίο κατά τη διάρκεια του διαφημιστικού διαλείμματος και αποφασίσαμε ότι θα συναντήσουμε την Ελένη Ιατρού για να μας κάνει καλό ποδαρικό, η οποία πρόκειται να μας δώσει τα νεότερα από το δεύτερο σύριαλ, το οποίο παρακολουθούμε ανελιπώς τις τελευταίες μέρες για τις νεότερες εξελίξεις. Και έχουμε νεότερες εξελίξεις, και είναι αυτό του ταφικού μνημείου της Αμφίπολης. Ελένη Ιατρού, καλησπέρα. Καλησπέρα σας λοιπόν, και ενώ βρισκόμαστε εν αναμονή νέας ανακοίνωσης από το Υπουργείο Πολιτισμού, όπως μας έχει συνηθίσει τις τελευταίες ημέρες κάθε απόγευμα, όπως και νέες εικόνες από τα ευρήματα. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα ακολουθήσει την ίδια τακτική και σήμερα. Στο μεταξύ, το πρωί ο Υπουργός Πολιτισμού, ο κ. Στασούλας, σε ραδιοφωνική του συνέντευξη, αναφορικά με το εάν ο τάφος είναι συλλημένος ή όχι, είπε πως πρώτα θα καθαριστεί όλο το μνημείο, δηλαδή θα εκενωθεί από το χώμα, θα αξιολογηθεί η κατάσταση και μετά θα υπάρξει επίσημη ανακοίνωση για το τι πραγματικά συμβαίνει. Οι φήμες τι λένε. Την περασμένη Παρασκευή. Οι απόψεις, καταρχήν να σου πω, δίστανται. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για φήμες, μπορούμε να πούμε για απόψεις αρχαιολόγων. Άλλοι λένε πως το κενό του μαρμάρου που λείπει από το μαρμάρινο σφράγισμα δείχνει ότι ενδεχομένως κάποιοι την βορύχη να προσπάθησαν να μπουν. Είναι περίεργο που στο πίσω μέρος υπάρχει χώμα. Αυτό σημαίνει πως ίσως κάποιοι άλλοι να προσπάθησαν να μπουν από το πάνω μέρος του τύμβου και αυτό να προκάλεσε την πτώση του χώματος, γι' αυτό και ο τάφος είναι γεμάτος χώμα. Υπάρχουν όμως και άλλες απόψεις ότι μπορεί αυτό να προκλήθηκε, η απώλεια δηλαδή του μαρμάρινου τμήματος, από κάποια άλλα φυσικά φαινόμενα. Απομένει να δούμε, νομίζω πως χρειάζεται να κάνουμε υπομονή. Όλα τα υπόλοιπα θα είναι απλά και μόνο σενάρια, Κωνσταντίνε. Έχουν οργανωθεί καθόλου, Ελένη, οι μεσολακιώτες και οι μεσολακιώτισες, ούτως ώστε να υποδεχθούν των αυξανόμενων ρούτων τουριστών που σπέβδουν στην περιοχή για να... Ένα πράγμα θα σου πω. Ότι το χωριό αποκτά ίντερνετ. Έλα, είναι θέμα απίστευτα ημερών πλέον. Ήταν με εντολή Σαμαρά ή το απέκτησε, ή το έβαλε μπρος ο δήμαρχος. Ο δήμαρχος λέει ότι ήταν δρομολογημένο έτσι, πάντως σε μερικές ημέρες πριν παραδώσει τη σκυτάλη στον νέο δήμαρχο, ο δρόμος, γιατί ήταν θέμα δρόμου από ό,τι μας είπε, θα ολοκληρωθεί. Έτσι, μάλιστα, το χωριό θα έχει ίντερνετ. Μία υποδομή. Το δεύτερο, χθες που πήγαμε στην Μεσολακιά, είδαμε και ένα πανό αναρτημένο στην είσοδο που έγραφε: Ζητάμε ανισόπεδο κόμβο. Δεύτερη υποδομή.
Το τρίτο, ο νεοεκλεγής δήμαρχος, χθες το πρωί βρέθηκε στο σημείο, συζήτησε με διάφορους παράγοντες και φορείς, κατάλαβε ότι οι τουρίστες που βρίσκονται εκεί, αλλά και οι δημοσιογράφοι και οι αστυνομικοί και οι πυροσβέστες, χρειάζονται κάποιες στοιχειώδεις υποδομές, όπως για παράδειγμα τουαλέτες, να μην τι άλλο λίγο νερό να πιούν, ή τουαλέτες. Όπως και το βράδυ, γιατί εμείς μείναμε μέχρι αργά και ψηλαφούσαμε για να βρούμε ο ένας τον άλλο, χρειάζεται και τουλάχιστον ηλεκτρικό μέχρι εκείνο το σημείο για να φωτίζει. Έχουν αρχίσει να οργανώνονται, αλλά το βασικότερο, έχουν αρχίσει να κάνουν σχέδια. Τι επιχειρήσεις θα μπορέσουν να αναπτύξουν. Τα χαμόγελα είναι ζωγραφισμένα στα πρόσωπά τους και αυτό το περίφημο και μοναδικό δημοτικό αναψυκτήριο Παύλα Καφέ, με τον υπέροχο πλάτανο που βρίσκεται στο κέντρο του χωριού, πλέον. Εκεί που είχαμε συναντήσει και, τον ιερέα, τον παπά. Με το δήμαρχο και τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο οποίος είναι καθημερινός σταμόν. Χαιρετισμούς να του δώσεις. Το χωριό των 300 κατοίκων είναι καθημερινά χαμογελαστό, βλέπει πιο αισιόδοξα τα πράγματα, περιμένει καρτερικά να τι θα αποκαλύψει αυτός ο τάφος και κάνει όνειρα. Ελπίζουν ότι θα αποκτήσουν την έγκλη και τη φήμη του απέναντι χωριού, της Αμφίπολης που έχει και το μουσείο. Μάλιστα. Πάντως να σου πω για τους αρχαιολόγους, οι οποίοι συνεχίζουν να κάνουν εργασίες. Αυτό το διήμερο, τριήμερο θα αφαιρούν χώμα, θα κάνουν συντήρηση, στερέωση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το χρώμα, τα ευρήματα, το δάπεδο, το ψηφιδωτό κάτω, να γίνουν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες, ώστε να μην φθαρεί από τον αέρα, από το φως, από τον ήλιο, από τη βροχή. Χρειάζεται τώρα χειρουργικές ενέργειες, όπως είπε και η κυρία Περιστέρη. Ωραία. Λοιπόν, ευχόμαστε όλα να γίνουν με ταχύ ρυθμό και με τρόπο αποτελεσματικού, τόσο ώστε να μην ψηλαφιέστε άλλο στα σκοτάδια. Αν και δεν ξέρεις, αυτό μπορεί να έχει και κάποιο ενδιαφέρον. Ευχαριστούμε θερμά, Ελένη Ιατρού, τους χαιρετισμούς μας πάντοτε στην Βόρειο Ελλάδα, στην Θεσσαλονίκη, στην Αμφίπολη, στην Μεσολακιά. Τώρα να αρχίσουμε, ξέρεις, να λέμε και άλλες πόλεις, θυμίζει άλλου τύπου τηλεοπτική εκπομπή. Αντίθετα, θα καλησπερίσουμε τον Μιχάλη Χατζηγιάννη στο Λευκό Πιάνο και τον Δημήτρη Δαμιανό, ο οποίος θα μας μιλήσει για τον Μιχάλη Χατζηγιάννη. Να, κάτι το οποίο πιστεύω ότι δεν περίμενε, ότι αυτό είναι αλήθεια. Πρόκειτο να του συμβεί, να βρίσκεσαι σε ένα τηλεοπτικό. Ούτε περίμενα να με προλογίσεις έτσι. Να σου πω την αλήθεια. Πώς σε προλόγησα, δηλαδή τι εννοείς? Έχουμε μαζί μας τον Μιχάλη Χατζηγιάννη. Έχουμε μαζί μας, κοίτα, ετοιμαζόμουν από τον Δημήτρη Δαμιανό, το παραδέχομαι. Αλλά είδα τον Μιχάλη Χατζηγιάννη πρώτα και είπα να τον καλωσορίσουμε. Γιατί ασχολούμαστε σήμερα με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη? Ασχολούμαστε σήμερα γιατί χθες το βράδυ, εκεί που βρισκόμασταν, που ήταν στη Γλυφάδα κάποια αστυνομική του, αστυνομικού τμήματος Γλυφάδας, και έκαναν ελέγχους σε αυτοκίνητα, διαπίστωσαν μία Ferrari χωρίς πινακίδες, την οποία και σταμάτησαν. Και διαπίστωσαν ότι μέσα σε αυτήν οδηγός ήταν ο γνωστός τραγουδιστής, ο κύριος Μιχάλης Χατζηγιάννης, τον οποίον και τον οδήγησαν στο αστυνομικό τμήμα της Γλυφάδας, προκειμένου να δουν τι ακριβώς έχει συμβεί. Και εκεί τους δήλωσε, δια του λογιστή του, ήρθε ο λογιστής του και έκανε μια δήλωση ότι οι πινακίδες του αυτοκινήτου είναι κλεμμένες, ότι εκλάπησαν στις 24 με 25 Αυγούστου. Αυτή ήταν η δήλωση. Την έκανε τη δήλωση εκείνη την ώρα ή είχε γίνει δήλωση νωρίτερα? Αν είναι σωστό το ρεπορτάζ, το ρεπορτάζ μας, εκείνη την ώρα έγινε η δήλωση. Επί τόπου ήρθε, κατέφερε ο λογιστής. Βέβαια, πρέπει να σου πω ότι το σημαντικό αυτής της δήλωσης είναι ότι τελικά, από ό,τι φαίνεται, αυτή η δήλωση ήταν ψευδής. Γιατί από ό,τι φαίνεται είχε οι πινακίδες του αυτοκινήτου και το αυτοκίνητο το ίδιο, η Ferrari αυτή, είχε παραδοθεί ήδη από το 2009 σε μάντρα αυτοκινήτων. Στην οποία το είχε πάει ο γνωστός τραγουδιστής προκειμένου να το πουλήσει. Και από τότε αυτό το αυτοκίνητο βρέθηκε στα χέρια του. Και πάλι, εν πάση περιπτώσει, θα δούμε ακριβώς τι έχει συμβεί, γιατί είναι μπλεγμένη η υπόθεση. Το μόνο σίγουρο πάντως. Σκέφτεται είναι ότι... δηλαδή κανείς ότι παίρνει η Ferrari, δεν αποπλήρωνε η Ferrari, γυρνάει τη Ferrari πίσω, την έχει τη Ferrari ο μαντράς, του λέει του μαντρά να μην πάω καμιά βόλτα τώρα μέχρι την Γλυφάδα, ενδεχομένως, πώς το λένε, να πιω ένα καφέ κανείς, με ένα διακριτικό αυτοκίνητο εν καιρό κρίσης. Όπου δεν πρόκειται κανένας να πει ότι ενδεχομένως γίνομαι προκλητικός. Του λέει ο μαντράς, μα βεβαίως, έχω ένα πολύ ωραίο αυτοκίνητο εδώ πέρα, το είχες παλαιότερα. Την κόκκινη Ferrari. Την παίρνει τη Ferrari, πηγαίνει και βεβαίως οι άνθρωποι της ελληνικής αστυνομίας κάνουν τη δουλειά τους. Χαιρόμαστε πάντοτε. Κοίταξε να δεις. Αυτό που μπορούμε σίγουρα να πούμε είναι τι λένε οι αρχές. Μέχρι στιγμής έχουμε μία σύλληψη, μάλλον για την ακρίβεια δύο, γιατί και ο λογιστής συνελήφθη. Με την κατηγορία της ψευδούς δήλωσης στις αρχές. Αυτή είναι η κατηγορία που αντιμετωπίζει. Είναι μια υπόθεση που μας θυμίζει λίγο και την υπόθεση του Μιχάλη Λιάβη, πρέπει να σου πω. Βέβαια, εδώ δεν υπάρχει πλαστογραφία των πινακίδων. Ναι. Και πρέπει να σου πω επίσης ότι ήρθε από το δικηγορικό γραφείο του δικηγόρου του Μιχάλη Χατζηγιάννη, του κυρίου Ιωάννη Φόσκολου, μια δήλωση προς τα ΜΜΕ όλα.
Το οποίο λέει, ο οποίος λέει ότι το όλο ζήτημα οφείλεται σε παρανόηση, μας λέει, και όλα τα στοιχεία που το αποδεικνύουν θα προσκομιστούν στις αρμόδιες αρχές, οι οποίες ακόμη επεξεργάζονται προδικαστικά την υπόθεση, χωρίς να παραπέμψουν κανένα σε δίκη, ως εκ παραδρομής αναφέρθηκε σε μερίδα του τύπου. Αυτή είναι η ανακοίνωση του δικηγόρου του. Βέβαια, πρέπει να σου πω ότι οι δικαστικές αρχές μέχρι στιγμής αυτό το οποίο είναι. Το θέμα το οποίο οφείλεται σε παρανόηση είναι η πλευρά του ζητήματος που αφορά στο κατά πόσο έχει τελεστεί μια αξιόπινη πράξη. Ο κ. Κατζηγιάννης ήταν με κόκκινη Φεράρι στην Γλυφάδα, πάντως. Με κόκκινη Φεράρι ήταν. Το θέμα. Και χωρίς πινακίδες. Θέλω να πω κιόλας, και η μία αξιόπινη πράξη της υποθέσεως έχει ορισμένα χαρακτηριστικά τα οποία αυτοί που μας παρακολουθούν μπορούν να τα αξιολογήσουν. Αυτό είναι ανοιχτό στην σκέψη του κάθε τηλεθεατή και της κάθε τηλεθεάτρης. Ευχαριστώ. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να μην ήταν με κόκκινη Φεράρι στην Γλυφάδα. Αυτό είναι γεγονός. Κάποιος μπορεί να πει για παράδειγμα ότι στις μέρες που ζούμε, ενδεχομένως και παρά το γεγονός ότι αποτελεί αναφέρετο δικαίωμα οποιοδήποτε Έλληνα να κυκλοφορεί νομίμως με οποιοδήποτε όχημα επιθυμεί, να μην είναι η, πώς να το πω, η καλύτερη δυνατή αισθητικά επιλογή. Λέει τώρα κανένας. Μπορεί να το σκεφτεί. Μπορεί και να μην το σκεφτεί. Να σου πω την αλήθεια πάντως, αν μου επιτρέπεις λίγο. Επειδή το ψάξαμε το θέμα όσο μπορούσαμε κι εμείς, δεν θέλω να πω κάτι που δεν είναι σίγουρο. Δηλαδή, έχω ακούσει κι εγώ διάφορα σενάρια για το τι, ας πούμε, πώς βρέθηκε στα χέρια του η Φεράρι, ενώ την είχε δώσει στη μάντρα και τι ήθελε να κάνει ο τραγουδιστής και τι δεν ήθελε να κάνει. Εγώ μένω στα σίγουρα πάντως, που είναι ότι οι δικαστικές αρχές αυτή τη στιγμή έχουν ασκήσει μια ποινική δίωξη για ψευδή βεβαίωση στις αρχές, ψευδή δήλωση στις αρχές, με συγχωρείς. Και θα ερευνήσουν με τη βοήθεια φυσικά και των αστυνομικών αρχών, τις οποίες και θα υποπτεύσουν, τι ακριβώς έχει συμβεί σε αυτή την υπόθεση και ποιος ακριβώς ήταν ο σκοπός του τραγουδιστή, αν ήταν το κέρδος, αν ήταν οτιδήποτε άλλο. Θα το δούμε στη συνέχεια αυτό, Κωνσταντίνε, τι ακριβώς έχει συμβεί. Ωραιότατα. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε θερμά, Δημήτρη Δαμιανέ. Πρόκειται να επανέλθουμε στο θέμα του τραγουδιστή με το πολυτελές, υπερπολυτελές ιταλικό υπεραυτοκίνητο. Κυρίες και κύριοι, όχι για άλλο λόγο, αλλά επειδή όλο το ζήτημα αυτό με τις πινακίδες, τις μάντρες και έχει προεκτάσεις που μπορεί να μην αφορούν εμάς που δεν έχουμε Φεράρι, αλλά ή μάλλον που μπορεί εμείς που δεν έχουμε Φεράρι να μας αφορούν. Το πώς γίνονται διάφορες έτσι περιπτώσεις. Θα έχουμε εκλεκτό συνάδελφο για να το συζητήσουμε στην πορεία. Προς το παρόν, έχει πολύ ενδιαφέρον το τι κάνουν για να πιάσουν τον Σύφη, τον γνωστό κροκόδιλο στην Κρήτη και δεν τα καταφέρνουν. Μπορεί ο διάσημος πλέον Σύφης, ο κροκόδιλος της Κρήτης, να ποζάρει με άνεση στον τηλεοπτικό φακό στα νερά της τεχνητής λίμνης του φράγματος των ποταμών, αλλά αποφεύγει με μαεστρία όσους επιχειρούν να το πιάσουν. Μετά το πολυήμερο κρυφτό και την αδυναμία των αρχών να τον παγιδεύσουν, ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης αποφάσισε να βάλει τα μεγάλα μέσα. Από χθες βρίσκεται στο Ρέθυμνο ο διάσημος γητευτής των κροκοδίλων, Ολιβιέ Μπερά. Ο γνωστός κροκοδυλάκιας το βράδυ επιχείρησε να εντοπίσει τέχνη του Σύφη, ο οποίος όμως για άλλη μια φορά παρέμεινε άφαντος. Ο Ολιβιέ Μπερά, από την πρώτη στιγμή της πρωτοφανούς για τα ελληνικά δεδομένα είδησης, είχε εκφράσει την επιθυμία να βοηθήσει. Πρέπει πρώτα να κοιτάξω την κατάσταση στη λίμνη, γιατί είναι πολύ διαφορετική από περιοχή σε περιοχή. Είναι πολύ βαθιά και πρέπει πρώτα να κοιτάξω τους διαφορετικούς τύπους στο οικοσύστημα της λίμνης πριν πιάσω τον κροκόδιλο. Την Τρίτη συμμετείχε σε σύσκεψη του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης για τις κινήσεις που απαιτούνται ώστε να παγιδευτεί ο κροκόδιλος. Σύμφωνα με το διάσημο ερπετολόγο, οι κλιματικές συνθήκες της Κρήτης είναι εξαιρετικές για την επιβίωσή του. Η Κρήτη είναι υπέροχη, είναι ζεστή αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω για το χειμώνα, αλλά τώρα οι συνθήκες στη λίμνη είναι εξαιρετικές για τον κροκόδιλο. Οι αρμόδιες αρχές ελπίζουν ότι ο Ολιβιέ Μπερά θα καταφέρει να πιάσει το Σύφη, καθώς έχει παγιδεύσει δεκάδες κροκόδιλους στην καριέρα του. Είναι το plan B το οποίο είχαμε, γιατί μέχρι στιγμής δεν είχαμε καταφέρει και πολλά πράγματα. Παρόλες τις προσπάθειές μας, τις οποίες και ο ίδιος ο κύριος Μπερά συμφωνεί με αυτές, απλά θεωρούμε ότι χρειάζονται πιο δραστικά μέτρα. Από το πρωί συνεχίζεται η επιχείρηση εντοπισμού του ερπετού, ενώ έχει αποκλειστεί η περιοχή ώστε να διασφαλιστεί η απαραίτητη ησυχία, αφού οι κροκόδιλοι είναι ευαίσθητα ζώα και αποφεύγουν τη φασαρία.
Πεθαίνω για τη μουσική, πρέπει να πω. Νομίζω το βίντεο πρέπει να είναι Γιώργος κρατημένος και είναι όντως Γιώργος κρατημένος. Η οποία μουσική έρχεται σε αντιδιαστολή με άλλες μουσικές τις οποίες χρησιμοποιούμε για να επενδύσουμε τα βίντεο, οι οποίες μας θυμίζουν Game of Thrones, Conan of Argos, πολύ υποβλητικό, ούτως ώστε και εσείς που παρακολουθείτε να μένετε μπροστά στη τηλεόραση κάπως έτσι και να μην αλλάζετε κανάλια. Κάτι το οποίο αποτελεί και την βασική στόχευση όλων των τηλεοπτικών σταθμών. Τελεία. Καλησπέριζω τον Γιώργο Φελίδη. Καλησπέρα. Λοιπόν, κατά πρώτον, σήμερα δεν ξεκινάμε με ειδήσεις οι οποίες αφορούν σε νεκρούς. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ ευχάριστο. Είναι ότι για πρώτη φορά εδώ και αρκετές μέρες δεν ξεκινάμε μια είδηση που να προκαλεί αποτροπιασμό, αλλά ξεκινάμε μια είδηση, θα λέγαμε, αισθητικά πολύ ωραιότερη. Είναι η νέα σύνθεση της κυβέρνησης στη Γαλλία. Βλέπουμε την αισθητικά ωραιότατη. Βεβαίως. Είναι η κυρία, βλέπουμε εδώ την Φλερ Πελερίν, τον Εμμανουέλ Μακρόν. Και βέβαια και την Νατζάτ Βαγιό Μπελκασέμ, τις τρεις νέες εισόδους στο Υπουργικό Συμβούλιο, στη θέση των ανταρτών της αριστεράς του Σοσιαλιστικού Κόμματος που αποχώρησαν, παρετήθηκαν. Ο κύριος τον οποίο είδαμε πριν στις οθόνες μας, ο κύριος εδώ, ενδεχομένως, είναι αυτός που έχει παντρευτεί την κατά 20 έτη... Κατά 20 έτη, φιλόλογό του. Μεγαλύτερη του φιλόλογο, η οποία ήταν και η δασκάλα του. Ακριβώς. Στο γυμνάσιο. Ακριβώς, ήταν η δασκάλα του. Φαίνεται αναπτύχθηκε όχι στο γυμνάσιο, αλλά μετά κάποιο ιδίλιο. 17 δίλιο. Χρονών. Ναι, αλλά είναι ένας, εξατάξει ο γυμνάσιο. Είναι ένας 37χρονος άνθρωπος, ο οποίος έχει κάνει πάρα πολλά στη ζωή του. Έχει θητεύσει και στην τράπεζα Rothschild, σε ιδιωτική τράπεζα μεγάλων κεφαλαίων. Έχει ενδιαφέρον όλο αυτό, παρακαλώ. Είναι άνθρωπος της αγοράς, είναι άνθρωπος που σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του γαλλικού ΣΕΒ γνωρίζει την αγορά, γνωρίζει την παγκοσμιοποίηση και γνωρίζει πώς θα μιλήσει και με τον κατά αρκετά χρόνια, κατά δεκαετίες μεγαλύτερό του γερμανό ομόλογό του. Τον κύριο Σόιμπλε. Τον κύριο Σόιμπλε. Κοινός δηλαδή, επίτρεψέ μου να το θέσω κάπως έτσι και αν κάνω λάθος διόρθωσέ μας. Έφυγε ο αριστερός και πήρε τον καραδεξιό. Ναι, έφυγε ο σοσιαλιστής αριστερός και ήρθε ο σοσιαλιστής κεντρός. Αλλά και στις άλλες θέσεις. Ναι, σοσιαλιστές και οι δύο, αλλά ξέρεις, στο σοσιαλιστικό κόμμα υπάρχουν οι αριστεροί, υπάρχουν οι δεξιοί, τέλος πάντων. Ναι, διατηρήθηκε η χρυσή ισορροπία του Φρανσουά Ολάντ, 8 άνδρες, 8 γυναίκες στο 16μελές Υπουργικό Συμβούλιο. Καλή και θητεία τους ευχόμαστε. Έγιναν και δύο νέες πρωτιές. Για πρώτη φορά Κορεάτισσα, η Φλερ Πελερίν, κορεατικής καταγωγής στο Υπουργείο Πολιτισμού. Και για πρώτη φορά γυναίκα και μάλιστα μετανάστρια δεύτερης γενιάς από το Μαρόκο στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας της Γαλλίας. Αυτοκρατορία ήταν, τι να κάνουμε. Τώρα, στα Σκόπια ερεθίστηκαν προφανώς από την Αμφίπολη. Δεν ξέραν πώς να το αντιμετωπίσουν και είπαν να δαρθούν μεταξύ τους. Δάρθηκαν μεταξύ τους όχι όμως από τα κύρια κόμματα, είναι από τα δύο κόμματα της αντιπολίτευσης. Ας δούμε τις σκηνές, γιατί αξίζει να δούμε το ξύλο που έχει προηγηθεί. Ο κύριος εδώ αρχίζει να μιλάει, κάποιος αλβανόφωνος αυτός, αλβανόφωνος κι άλλος, και ακολουθεί μια συμπλοκή με τουλάχιστον 7 πρωταγωνιστές. Αυτή είναι βουλή τους. Αυτή είναι μέσα η βουλή. Ωραία βουλή. Επιτροπή στη βουλή, γιατί βλέπω έχουν και βιβλιοθήκη μέσα. Έχει και βιβλιοθήκη, ναι. Ναι, είναι επιτροπή της βουλής να σκοτεί. Και το ξύλο συνεχίζεται. Ναι. Γρονθολακτίσματα. Ναι. Αφορμή για όλο αυτό ήταν, μιλούσε από το Βήμα ο κύριος... Μακρά παράδοση στη δημοκρατία. Ναι. Είναι και οι δύο πρωταγωνιστές, μάλλον και οι 7 πρωταγωνιστές που ενεπλάκησαν, είναι μέλη των δύο μειονοτικών κομμάτων, των αλβανόφωνων κομμάτων. Και κάποιος του είπε ότι δεν εκπροσωπεί καλά την αλβανόφωνη μειονότητα. Α, δηλαδή, επλακώθησαν οι αλβανόφωνοι και αλβανόφρονες... πολιτική από το Δημοκρατικό Κόμμα των Αλβανών με το ναι, μάλιστα. Τέλεια. Με το Δημοκρατικό Κόμμα της Ενσωμάτωσης. Okay, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο Φελίδη. Καλησπέρα, Βενετία Κομνίδου. Ναι. Βλέπουμε ξύλο. Θα δούμε και τη Βενετία Κομνίδου. Μετά το ξύλο, να τη Βενετία Κομνίδου στα πράσινα. Τι έχεις για μας, Βενετία, σήμερα? Καλησπέρα. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε. Δεν σου έχω καλή είδηση, αφού σοκ προκαλεί ένα βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα με τις τελευταίες στιγμές ενός 39χρονου εκπαιδευτή, ενός ανήλικου κοριτσιού 9 ετών. Κάτσε μια στιγμή. Ναι.
Διότι αυτό η αλήθεια είναι ότι δεν το περίμενα. Θέλω να σας πω που τη μαθαίνει σκοποβολή. Πάρα πολύ σωστά, Κωνσταντίνε. Τη μαθαίνει σκοποβολή με πυροβόλο όπλο Ούζι στην Αριζόνα τον ΗΠΑ. Συγκεκριμένα στο βίντεο εμφανίζεται το μικρό κορίτσι να ακολουθεί τις οδηγίες του εκπαιδευτή πιστά και να κρατά το πυροβόλο όπλο με αποτέλεσμα να εκπισοκροτήσει το όπλο. Συγγνώμη, αυτό είναι Ούζι. Πολύ σωστά, Κωνσταντίνε. Το Ούζι δεν είναι μπαμπαμ. Το Ούζι είναι από τα πολύ δυνατά υποπολιβόλα είναι ουσιαστικό. Είναι πάρα πολύ δυνατό, Κωνσταντίνε, με αποτέλεσμα ο εκπαιδευτής. Ποιος πάει το 9χρονο κορίτσι να πάρει Ούζι, μπορείς να μου πεις. Τι αποθυμένα είναι αυτά που έχει ο κόσμος. Τι να σου πω, Κωνσταντίνε, έχεις απόλυτο δίκιο, αλλά θέλω να σου πω, σε μία απόπειρα που έκανε ο εκπαιδευτής να κάνει κάποια ρύθμιση στο πυροβόλο όπλο, είχε ως αποτέλεσμα να αυξήσει τη δύναμη του όπλου και το κοριτσάκι να μην μπορεί να αντικρατήσει, με αποτέλεσμα να γίνει αυτό το τραγικό περιστατικό. Φανετία Κομνίδου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, ζωή σε εμάς. Επανερχόμαστε. Εκ νέου χαίρετε, κυρίες και κύριοι. Καλωσορίζω τον Γιώργο Ανδρή, συνάδελφο ειδικευόμενο σε ζητήματα μεταφορών αυτοκινήτου και τα ΣΥΑΦΗ. Ειδικευόμενο λέω, που ειδικεύεται. Ευχαριστώ πάντως πάρα πολύ. Αν τα μάθαινε μαζί μας, θα ήταν ειδικευόμενος εδώ απόψε. Ναι, ισχύει. Το ειδικευόμενο έχει μια... Αλλά νομίζω ότι τα ξέρει ήδη. Ναι, αυτός ο οποίος ειδικεύεται όμως τώρα είναι ειδικευόμενος, έχει ειδικευθεί. Δεν έχει καμία. Ειδικό, να το πούμε έτσι. Εξειδίκευση. Κάπως καλύτερα. Ωραία. Λοιπόν, και τον Άρη Πορτοσάλτε, διευθυντή του Sky 100,3. Ποινική δίωξη λοιπόν στον Μιχάλη Χατζηδιάννη για τις πινακίδες της Ferrari. Και Γιώργο, τον τελευταίο καιρό έχουμε παρατηρήσει ότι γίνονται διάφορες ατασθαλίες στο ζήτημα των πινακίδων. Θα ήθελα να δούμε μαζί ένα βίντεο και να σχολιάσουμε τις υπόθεσεις αλλά και τις προεκτάσεις της. Πάμε για απογείο σου, φύγαμε. Την κατηγορία της ψευδούς αναφοράς στις αρχές αντιμετωπίζει ο γνωστός τραγουδιστής Μιχάλης Χατζηγιάννης. Ο εισαγγελέας πρωτοδικών άσκησε ποινική δίωξη σε βάρος του για μια συγκεχημένη υπόθεση με την πανάκριβη Ferrari του διάσημου τραγουδιστή. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο λογιστής του τραγουδιστή φέρεται να δήλωσε κλοπή των πινακίδων του πανάκριβου αυτοκινήτου, ωστόσο η αστυνομία διαπίστωσε ότι ήταν ψευδής. Σύμφωνα με τη δήλωση κλοπής που έγινε χθες, το υπερπολιτελές αυτοκίνητο ήταν παρκαρισμένο στη Γλυφάδα στις 24 και 25 Αυγούστου και από εκεί εκλάπησαν οι πινακίδες του. Ωστόσο, οι αστυνομικοί που ερεύνησαν την υπόθεση διαπίστωσαν ότι η Ferrari βρισκόταν προς πώληση σε έκθεση αυτοκινήτων από το 2009, ενώ οι πινακίδες ήταν στα χέρια υπαλλήλου της έκθεσης. Πήρα στο δρόμο σου, φαναριά πέρασες, και απλά προσπέρασες, χωρίς να πείσε. Ο διάσημος τραγουδιστής και ο λογιστής του συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, ο οποίος άσκησε δίωξη για ψευδή αναφορά. Ο δικηγόρος του, Μιχάλη Χατζηγιάννη, απέφυγε να διευκρινίσει τι ακριβώς έχει συμβεί και περιορίστηκε σε μια γραπτή δήλωση που αποδίδει την είδηση σε παρανόηση. Για το θέμα που δημοσιεύεται στα μέσα ενημέρωσης αναφορικά με αυτοκίνητο της ιδιοκτησίας του Μιχάλη Χατζηγιάννη, δηλώνω ότι το όλο ζήτημα οφείλεται σε παρανόηση. Όλα τα στοιχεία που αποδεικνύουν αυτό θα προσκομιστούν στις αρμόδιες αρχές, οι οποίες άλλωστε ακόμη επεξεργάζονται προδικαστικά την υπόθεση, χωρίς να παραπέμψουν κανένα σε δίκη, ως εκ παραδρομής αναφέρθηκε σε μερίδα του τύπου. Ο εισαγγελέας διέταξε περαιτέρω προανάκριση για να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση, ενώ και οι δύο κατηγορούμενοι αφέθησαν ελεύθεροι. Προ
προσπαθώ να καταλάβω βλέποντας το βίντεο αν υπάρχει μία Φεράρι μέσα στο βίντεο κλιπ του Μιχάλη Χατζηγιάννη ή είναι ένα εξαιρετικό μοντάζ δικό μας. Αν μας παρακολουθεί κάποιος φαν του τραγουδιστή που ξέρει τα βίντεο του απ' έξω ή κάποια φαν του τραγουδιστή, παρακαλώ 8OXTO, αυτά τα γκρίκλεις, papakisky.gr. Παίρνουμε τα μηνύματά σας και τα διαβάζουμε κάθε μέρα και σας ευχαριστούμε για αυτά. Τώρα, Γιώργο Ανδρή, πώς γίνεται να πάρω ένα αυτοκίνητο, να το δώσω πίσω, να το έχω στην κατοχή μου, να μην έχω τις πινακίδες και να μου τις έχουν κλέψει κιόλας, αλλά εγώ να μην το έχω δηλώσει? Καταρχήν να πούμε... Είναι λίγο μπερδευτικό. Καταρχήν να τα ξεμπερδέψουμε. Όταν έχεις ένα αυτοκίνητο και το έχεις αγοράσει με κάποιο δάνειο ή μέσω χρονομίσθωσης, κανονικά η κυριότητα του αυτοκινήτου είναι παρακρατημένη. Που σημαίνει πρακτικά ότι το αυτοκίνητο δεν μπορεί να μεταβιβαστεί σε νέο ιδιοκτήτη. Αυτή τη στιγμή έχουμε λοιπόν ένα υπερπολιτελές αυτοκίνητο χωρίς παρακράτηση κυριότητας. Τι, μια στιγμή, περίμενε. Τι θα πει παρακράτηση κυριότητας? Θα πηγαίνουμε τα πράγματα να τα κάνουμε τάλιρα. Η παρακράτηση κυριότητας αναγράφεται πάνω στην άδεια κυκλοφορίας. Okay. Όταν εγώ ή εσύ πάμε και αγοράζουμε ένα αυτοκίνητο καινούριο ή μεταχειρισμένο και δεν έχουμε να το εξοφλήσουμε μετρητής, και παίρνουμε κάποιο δάνειο από τράπεζα ή υπογράφουμε κάποιες συναλλαγματικές που είναι η τελευταία μόδα στις εμπορίες αυτοκινήτων. Συναλλαγματικές? Τα παλιά γραμμάτια. Όπως το παρελθόν. Okay. Όπως το παρελθόν. Ναι. Ο έμπορος λοιπόν ή η τράπεζα, για να διασφαλιστεί ότι δεν θα χάσει τα χρήματα που σου έχει δώσει για την απόκτηση του αυτοκινήτου, προβαίνει σε παρακράτηση κυριότητας. Συνεπώς η κυριότητα δεν είναι σε σένα, είναι στην τράπεζα. Είναι στο όνομά σου το αυτοκίνητο, φορολογικά είναι δικό σου το αυτοκίνητο. Αυτό ήθελα να ρωτήσω, αλλά πληρώνει τα τέλη. Δεν μπορείς να το μεταβιβάσεις πουθενά το αυτοκίνητο. Πρέπει πρώτα να το εξοφλήσεις, να γίνει άρση παρακράτησης και κατόπιν μπορείς να το μεταβιβάσεις όπου θέλεις. Γιώργο, ως ειδικό θα σε βομβαρδίσω με ερωτήσεις. Κατά πρώτον, πόσο κοστίζει μια Φεράρι στην Ελλάδα της κρίσης? Ξέρω ότι την πήρε πιο πριν, αλλά τώρα που υποτίθεται ότι όλες οι τιμές πέφτουν. Τη χρονιά που αποκτήθηκε το συγκεκριμένο αυτοκίνητο κόστιζε περίπου 140 με 170 χιλιάδες ευρώ. Μάλιστα. Αυτή ήταν η τιμή που κυμαίνονταν το συγκεκριμένο μοντέλο. Mm-hmm. Τώρα? Αυτή τη στιγμή η Φεράρι μπορείς να βρεις και με 35 και με 40 χιλιάδες ευρώ. Το κατακριτέο ποιο είναι τώρα? Το ότι έχει στην κατοχή του μια Φεράρι ένας άνθρωπος ή ότι κυκλοφορεί με μια Φεράρι ή με ένα αυτοκίνητο χωρίς πινακίδες? Ερώτησης. Συνεχίζω και έρχομαι σε αυτό το οποίο ρωτάς, Άρη. Και τι πληρώνει κανείς τέλη, τεκμήρια και τα σχετικά για τα μια τέλη Φεράρι? Είναι τα 1.350 ευρώ το ανώτατο που είναι στα τέλη κυκλοφορίας. Ναι. Από εκεί και πέρα υπάρχει ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης που απορρέει από το τεκμήριο του αυτοκινήτου, που απορρέει επίσης από τον κυβισμό του αυτοκινήτου. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ο φόρος πρέπει να κυμαίνεται κοντά στις 10 με 11 χιλιάδες ευρώ. Μάλιστα. Ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης. Δηλαδή κάποιος ο οποίος καταθέτει τις πινακίδες και κυκλοφορεί ένα αυτοκίνητο χωρίς αυτές. Όπως ο κύριος Λιάπης για παράδειγμα. Σωστά. Με πλαστές πινακίδες. Ναι. Τι κερδίζει, πόσα κερδίζει? Καταρχήν δεν έχει τεκμήριο, δεν έχει φόρο πολυτελούς διαβίωσης, δεν έχει τέλη κυκλοφορίας και δεν έχει και ασφάλιστρα. Δηλαδή είναι αρκετές χιλιάδες ευρώ. Το μόνο κόστος που έχει για να κυκλοφορήσει παράνομα αυτοκίνητο είναι το κόστος της βενζίνης. Τίποτα μάλιστα άλλο. Μάλιστα. Άρα είναι αρκετές χιλιάδες ευρώ. Ναι, αν σκεφτείς ότι στο όχημα του κυρίου Λιάπη τα τέλη ήταν επίσης περίπου στα 1.500, βάλε και το 4.500 που ήταν ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης, μάνι φτάνουμε 6.000 ευρώ. Αν βάλεις και το ασφαλιστήριο συμβόλαιο που είναι περίπου στα 1.000 με 1.500 ευρώ, μιλάμε για κέρδος 7.500 ευρώ και βέβαια δεν υπάρχει τεκμήριο. Ο Άρης έθεσε ένα συνδυασμό ερωτημάτων, πολύ ενδιαφέρον, ενδιαφέροντα για μένα. Κατά πόσο υπάρχει ηθικό ζήτημα, κατά πόσο εμείς βεβαίως είμαστε αρμόδιοι να αναδείξουμε μόνο αυτό ηθικό, το, και ουσιαστικό το ηθικό θέμα, ζήτημα. Έτσι. Περίμενε. Και το δεύτερο, γι' αυτό λέω συνδυασμό ερωτημάτων, κατά πόσο υπάρχει και ουσιαστικό νομικό ζήτημα. Άρη, εσύ πιστεύεις γι' αυτό? Υπάρχει ηθικό ζήτημα στο να κυκλοφορείς με μια Φεράρι στην Ελλάδα της κρίσης? Αν είσαι νόμιμος, όχι βέβαια. Τώρα, αν εκφράζει την αισθητική σου, είναι δική σου υπόθεση όμως. Οπότε πάμε σε άλλη κουβέντα. Σε καμία περίπτωση δεν μιλάω για νομικό ζήτημα. Δεν είμαστε Βόρειος Κορέα. Το δικαίωμα το έχεις.
Ναι, οποιοδήποτε κάτοχος πολυτέλειας, εάν πληρώνει την πολυτέλειά του, εάν είναι σύνομος με όσο ορίζεται σήμερα με τη φορολόγηση της πολυτέλειας, θα ρωτήσει εμένα εάν τι θα κάνει στη ζωή του. Όχι βέβαια, θα απολαύσει τη ζωή του όπως τη γουστάρει. Δικαιούται κανείς να το χαρακτηρίσει κακόγουστο. Ορίστε. Δικαιούται κανείς να το χαρακτηρίσει κακόγουστο. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία, αλλά δεν συζητούμε τώρα την αισθητική μας ματιά ως προς τον τρόπο ζωής του διπλανού. Είναι δικό του θέμα. Δεν θα πάρει άδεια από εμάς. Εάν όμως ο οποιοσδήποτε άνθρωπος περιφέρει μια πολυτέλεια, και εδώ αρχίζουν και τα σχόλια, και σε αυτή την πολυτέλεια δεν την πληρώνει όπως θα την πλήρωνε ένας διπλανός του, ας πούμε, ή όπως ορίζουν οι νόμοι, καλή, κακή, στραβή, ανάποδη, σκληρή, βάναυση, αλλά ορίζονται όλα αυτά από κάποιους νόμους. Εάν δεν τα εκπληρώνει όλα αυτά, τότε μπαίνουμε στην ουσιαστική κουβέντα. Μάλιστα. Και άπαξ και μπούμε στην ουσιαστική κουβέντα, ποια για σένα είναι τα μεγάλα ερωτήματα σε συγκεκριμένη περίπτωση? Κυκλοφορούσε. Εδώ καταρχήν βλέπω ότι αρχίζουν και ενδιαφέρονται οι αρχές. Αυτό είναι ένα ενδεικτικό. Δηλαδή, κάποιος λέει, για κάτσε να δούμε, υπάρχει ένα πολυτελές αυτοκίνητο το οποίο είναι χωρίς πινακίδες. Και αρχίζουν και το ψάχνουν. Αυτό είναι ένα θετικό σημάδι καταρχήν. Δεν υπάρχει διαφορία. Και ότι ερευνούν. Από και μετά, από ό,τι βλέπω και άκουγα και από τον Δημήτρη, υπάρχουν κάποια κενά. Αν τα τακτοποιήσουμε αυτά, δηλαδή θέλει κουβέντα παραπάνω, να βρούμε όλα τα δεδομένα. Γιώργο. Να κάνω μια παρέμβαση πάνω στη συζήτηση που ακούω. Το μόνο σίγουρο είναι ότι για να δηλώσει κανένας απώλεια πινακίδων κυκλοφορίας, σημαίνει ότι έχει σκοπό να εκδώσει νέες πινακίδες κυκλοφορίας και άδεια κυκλοφορίας, που στην προκειμένη περίπτωση υπήρχαν πινακίδες και άδεια κυκλοφορίας. Γιώργο, υπάρχει κάτι το οποίο δεν καταλαβαίνω. Μπορεί κανείς να το χαρακτηρίσει κακόβουλο ή κακεντρεχές. Και θα πω δημοσίως ότι δεν είχαμε συνεννοηθεί να μιλήσουμε για κάτι τέτοιο πριν από την εκπομπή, όταν συζητούσαμε για την υπόθεση αυτή. Μου έρχεται τώρα στο μυαλό και μπορεί και να είναι τελείως έτσι άσχετο. Αν έχει ένα αυτοκίνητο και το έχει πάει σε μια μάντρα και έχει τις πινακίδες ο ίδιος ή τουλάχιστον έχει καταθέσει αίτηση για νέες πινακίδες ή αναφορά κλοπής πινακίδων. Αν πουληθεί το αυτοκίνητο... Πότε, με συγχωρείς. Μισό λεπτό, Άρη, παρακαλώ. Αν πουληθεί το αυτοκίνητο, τα λεφτά ποιος θα παίρνει, ο μαντράς ή ο, σε εισαγωγικά, κάτοχος? Δηλαδή, αν πουλιότανε τώρα, αύριο, η συγκεκριμένη Φεράρι, τα χρήματα θα τα έπαιρνε ο έμπορος αυτοκινήτων ή ο Μιχάλης Χατζηγιάννης? Να σου απαντήσω μέσα από ένα ξεκάθαρο παράδειγμα που το έχω δημοσιεύσει, το οποίο υπήρξε αυτοκίνητο, το οποίο είχε παραχωρηθεί από τον ιδιοκτήτη του στον έμπορο αυτοκινήτο να το πουλήσει, γιατί είχε αποκτήσει ένα καινούριο αυτοκίνητο ο συγκεκριμένος. Το αυτοκίνητο ήταν σε δύο ονόματα η άδεια κυκλοφορίας, στον ιδιοκτήτη και στη σύζυγό του. Είχαν κατατεθεί οι πινακίδες κυκλοφορίας και ο έμπορος κατάφερε, έκανε άρση της ακινησίας. Μάλιστα. Και πούλησε το αυτοκίνητο εν αγνία των ιδιοκτητών του. Okay. Όταν προσκομίστηκαν στις αρχές οι υπεύθυνες δηλώσεις που είχαν υπογραφεί από κάποιο δήμο στη Βόρεια Ελλάδα και έγινε ΕΔΕ στο Δήμο, η απάντηση του Δήμου ήταν ότι η συγκεκριμένη υπάλληλος που έχει υπογράψει το γνήσιο της που έχει βεβαιώσει το γνήσιο της υπογραφής των ιδιοκτητών, έλειπε σε άδεια. Και ο Δήμος δεν μπορεί να πιστοποιήσει ποιος έχει βεβαιώσει τη συγκεκριμένη εξουσιοδότηση που φέρει την υπογραφή των ιδιοκτητών. Το οποίο σημαίνει... Το οποίο σημαίνει ότι ο καθένας πλέον, που δεν υπάρχουν ουσιαστικοί ελεκτικοί μηχανισμοί, μπορεί να μεταβιβάσει το αυτοκίνητο κάποιου άλλου. Άρα, σε περίπτωση που αυτό το αυτοκίνητο πουληθεί τώρα, τα λεφτά τα παίρνει ποιος? Περίπτωση που δεν είχε βγει στη δημοσιότητα όλο αυτό το ζήτημα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή βεβαίως το κυνηγάει το ρεπορτάζ. Εάν ο έμπορος καταφέρει να μεταβιβάσει το αυτοκίνητο με κάποια εξουσιοδότηση που θα προσκομίσει στη Διεύθυνση Μεταφορών, είτε προσεχώς στα ΚΕΠ από τις 2 Σεπτεμβρίου, μάλιστα, τα λεφτά τα παίρνει ο ίδιος. Δηλαδή, αυτός που κάνει τη μεταβίβαση, ουσιαστικά αυτός παίρνει και τα χρήματα. Τώρα, αν θα τα δώσει στον ιδιοκτήτη, αυτό είναι άλλο ζήτημα. Μας περιγράφεις μια φάμπρικα τώρα που μπορεί να στηθεί. Αλλά Μα εννοείται. Μην ξεχνάμε τη φάμπρικα που έχουμε στο Γρηγορόσημο και μην ξεχνάμε τις πινακίδες κυκλοφορίας με τα εύκολα νούμερα. Ακόμα υφίσταται αυτό το ρεπερτόριο. Δεν έχει αλλάξει τίποτα.
Εξήγησε το λίγο ακόμη. Όποιος θέλει πινακίδα, ξέρω εγώ, γιώτα, βήτα, κάπα, χίλια, πληρώνει κάτι παραπάνω στον υπάλληλο. Έχει πληρώσει στην έκδοση κάτι παραπάνω για να πάρει αυτό το συνδυασμό που θέλει. Δεν υπάρχει όμως παράβολο έξτρα για να προμηθευτεί κάποιος την πινακίδα με το εύκολο νούμερο. Εγώ πάντως θυμάμαι ότι σου έλεγε ο υπάλληλος αν επιθυμείτε κύριε κάποιο νούμερο που σας γουστάρει. Τι θυμάμαι την ερώτηση. Τώρα δεν ξέρω αν έγινε γιατί ξέρω εγώ κάνω αυτή τη δουλειά, αλλά δεν νομίζω. Υπάρχει ένα βιβλίο στο Υπουργείο Μεταφορών που είναι τα νούμερα στη σειρά και σου λέει διάλεξε μονό ή ζυγό. Αν είσαι τυχερός και υπάρχει το 25-25, έχει καλώς. Αλλά να είστε σίγουροι ότι όλα τα 25-25 ή τα 1000 ή τα 2000 είναι πάντα προσημειωμένα και έχουν ήδη πουληθεί εισαγωγικά στους ιδιοκτήτες πολυτελών και ακριβών αυτοκινήτων συνήθως. Δεν θα ήταν μια ιδέα για... Στο εξωτερικό υπάρχει αυτή η ιδέα. Αυτό θέλω να πω, για τις αρμόδιες αρχές. Τα πουλάνε κανονικά. Σαφέστατα. Και μάλιστα τα πουλάει αρχικά το κράτος και αυτός ο οποίος τα αγοράζει μπορεί μετά να τα μεταπολύσει. Σωστό. Εδώ πέρα ναι. Τα κυκλώματα... Θα σου λέγανε ότι είναι ακραίος φιλελευθερισμός και θα σκοπανάγανε. Ενδεχομένως ορισμένοι, ενώ απλά θα έβγαζε χρήματα το κράτος και θα υπήρχε άλλο ένα κομματάκι στο οποίο θα μπορούσε να δραστηριοποιηθεί κανείς επιχειρηματικά. Άρη. Αν γυρίσουμε πίσω στο θέμα, δηλαδή ενώ στο προκείμενο με την περίπτωση του κ. Χατζηγιάννη, διαρωτώ με το εξής. Η δήλωση της κλοπής έγινε όταν το αντελήφθη το όργανο ή πήγαινε να δηλώσει την κλοπή? Από όσο έχω αντιληφθεί εγώ προσωπικά, η κλοπή δηλώθηκε από το λογιστή του κυρίου Χατζηγιάννη στο αστυνομικό τμήμα. Αφού το εντοπίστηκε ότι κυκλοφορεί χωρίς πινακίδες. Σαφέστατα, ναι. Αν σου κλέψουν την πινακίδα, το πρώτο πράγμα που θα πάει να κάνεις, λογικά, είναι να το δηλώσει στην αστυνομία. Πεις, παιδιά, που συνέβη, δυστυχώς. Σαφέστατα. Το θέμα είναι ότι υπήρχαν πινακίδες στην προκειμένη. Γιώργο Απλά Ανδρή. Δεν ήταν πάνω στο αυτοκίνητο. Επευκαιρία της συγκεκριμένης υπόθεσης. Πήγε κάποιος και τις βρήκε όμως, με συγχωρείς, Κωνσταντίνε, Γιώργο. Επειδή είπες προηγουμένως δεν γίνεται, δεν το ψάχνουν οι αρχές και είναι χαλαρά τα πράγματα. Είναι online συνδεδεμένα, γι' αυτό την πατήσανε σε αυτή τη συγκεκριμένη υπόθεση. Κάποιος το πήγε παρακάτω το θέμα. Χτυπήσανε τον αριθμό κυκλοφορίας και είδαν ότι οι πινακίδες υπάρχουν. Δεν είναι ότι δεν υπάρχουν οι πινακίδες. Να κάνουμε μια παρατήρηση. Δεν ψάρωσε το πρόσωπο που είδε μπροστά του. Να κάνουμε μια παρατήρηση. Και μπράβο στον αστυνομικό. Αυτό, δηλαδή, να κλείσουμε με αυτό. Δηλαδή, επειδή συνηθίζουμε να είμαστε επικριτικοί απέναντι σε ενδεχόμενα λάθη, σφάλματα, παραλήψεις της ελληνικής αστυνομίας και της τροχέας, να πούμε ότι να μια φορά που φαίνεται ότι όλα τα όπως πράγματα... Όπως δεν ψάρωσε και στο λιάπι. Αγιά σου. Ακριβώς. Αυτό. Επίσης, συγχαρητήρια στα παιδιά, πραγματικά. Λοιπόν, ευχαριστούμε θερμά, Άρη Πορτοσάλτε. Ευχαριστούμε θερμά, Γιώργο Ανδρή. Συνειδητοποιώ μέσα από αυτήν την συνομιλία επευκαιρία του συγκεκριμένου ζητήματος που αφήνει μάλλον εκτεθειμένο τον Μιχάλη Χατζηγιάννη, ότι υπάρχουν πολλά πράγματα στα οποία μπορείς να μας βοηθήσεις. Λοιπόν, και τώρα που έρχονται και τα ΚΕΠ και τα σχετικά, θα τα πούμε ξανά. Και προς το παρόν, πάμε μέχρι τα Λιώσια, φίλες, φίλοι, αγαπητοί, αγαπητές, όπου ορκίζεται η Περιφερειάρχης, κυρία Ρένα Δούρου. Έχουμε μαζί μας τον Δημήτρη Λάπα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Κωνσταντίνη. Αυτή τη στιγμή ακούς τα χειροκροτήματα εδώ στο κλειστό γυμναστήριο, στο γήπεδο Λιωσίων. Μόλις πήγε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Αλέξης Τσίπρας, πριν από ένα τέταρτο περίπου, έφτασε εδώ η νέα Περιφερειάρχης Ρένα Δούρου, η οποία ορκίζεται σήμερα. Και από λεπτό σε λεπτό υπολογίζουμε σε περίπου ένα πεντάλεπτο το αργότερο να ξεκινήσει η τελετή της ορκομοσίας. Βλέπουμε στα πλάνα και τον κύριο Κουμουτσάκο, ο οποίος αναλαμβάνει και τον στρατηγικό σχεδιασμό της Νέας Δημοκρατίας. Μία θέση την οποία θυμόμαστε παλαιότερα και από τον κύριο Σουφλιά. Αυτό το πράγμα, Κωνσταντίνε, το οποίο βλέπω, αν και είχε υποθεί στην αρχή ότι η κυρία Δούρου θα δώσει τον πολιτικό όρκο, αυτή τη στιγμή στο τραπέζι πάνω, όπως θα βλέπεις και εσύ στα πλάνα, υπάρχουν ιερείς. Θα δούμε ποια θα είναι η διαδικασία η οποία θα ακολουθηθεί. Η κυρία Δούρου στην ομιλία της πρόκειται να κάνει λόγο για ένα νέο κεφάλαιο το οποίο ανοίγει αυτή τη στιγμή στην περιφέρεια. Είναι ένα βιβλίο, λέει, με επίκεντρο τον πολίτη και το περιβάλλον, και από εκεί και πέρα κάνει λόγο για διεκδικήσεις έναντι της κεντρικής εξουσίας. Αυτή είναι η κεντρική ιδέα των όσων θα πει κατά τη διάρκεια της ορκομοσίας της η κυρία Δούρου, και λέγοντας ότι αναλαμβάνουμε την ευθύνη να πάρουμε τις ζωές μας στα χέρια μας. Φυσικά ο δρόμος είναι πάρα πολύ μακρύς, τον οποίο έχει να κάνει, τα προβλήματα να διανύσει μάλλον, τα προβλήματα είναι τεράστια, με κεντρικότερο τον περιφερειακό σχεδιασμό για τα απορρίμματα.
είναι ένα αγκάθι το οποίο πραγματικά όλοι περιμένουμε να δούμε με ποιο τρόπο θα το αντιμετωπίσει η κυρία Δούρου. Εδώ έχει έρθει και ο εκλεγής περιφερειακός σύμβουλος με την Χρυσή Αυγή, ο κύριος Παναγιώταρος, δίπλα του βρίσκεται ο κύριος Καϊχάλης, όπως επίσης και ο κύριος Τζίμερος, κάθονται στην πρώτη σειρά των καθισμάτων. Όπως είπα, περιμένουμε να ξεκινήσει η ορκομοσία, η τελετή της ορκομοσίας. Έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Είναι η πρώτη φορά που στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ αναλαμβάνει μία θέση με ουσιαστικές ευθύνες και περιμένει κανείς να δει πώς πρόκειται να ανταποκριθεί η κυρία Δούρου. Και αν μου επιτρέπεις να σου πω ότι έξω παραμένουν συγκεντρωμένοι κάποιοι εκπρόσωποι του κέντρου ενάντια στο ρατσισμό και τη φασιστική απειλή, οι οποίοι διαφωνούσαν και έλεγαν ότι δεν πρέπει να ορκιστούν οι περιφερειακοί σύμβουλοι της Χρυσής Αυγής. Όπως επίσης βρίσκονται και κάποιες γυναίκες, ένα σύλλογο γυναικών και μητέρων των Άνω Λιωσίων που ζητάνε να φύγει, όπως χαρακτηρίζουν αυτό το Τσέρνομπιλ, από την περιοχή τους. Μάλιστα. Λοιπόν, για οτιδήποτε νεότητα. Ερώτηση. Συνομιλώντας πριν από μερικές μέρες με στέλεχος προσκύμενος στην κυρία Δούρου του ΣΥΡΙΖΑ, έλεγε ότι ένα από τα ζητήματα στην οργάνωση της ορκομοσίας είναι αν πρόκειται να υπάρχει κλιματισμός ή όχι. Τελικώς κλιματίζεται η αίθουσα. Κοίταξε να δεις, Κωνσταντίνε, έχω την αίσθηση ότι κλιματίζεται η αίθουσα. Δεν θα μπορούσε κανείς να σταθεί στο συγκεκριμένο χώρο χωρίς να υπάρχει κλιματισμός. Εσύ το βάζεις από την περιβαλλοντική σκοπιά το όλο θέμα? Όχι, το κτίριο δεν είναι βιοκλιματικό πάντως. Μάλιστα. Ευχαριστούμε θερμά, Δημήτρη Λάπα. Αν αναφέρεσαι σε αυτό, Κωνσταντίνε. Έλα. Αν αναφέρεσαι σε αυτό, όχι, δεν είναι βιοκλιματικό το κτίριο. Μάλιστα. Και καλά, εντάξει, τώρα κι εσύ πολλά θέλεις. Βέβαια δεν ξέρεις, μέχρι το τέλος της θητείας της κυρίας Δούρου μπορεί να έχουν δημιουργηθεί βιοκλιματικά κτίρια τα οποία να φιλοξενήσουν την επόμενη ορκομοσία για την περιφέρεια Αττικής. Παρακαλώ. Για ποιο λόγο ρώτησες για κλιματισμό, αν έχει η αίθουσα? Να σου απαντήσω ορθά κοφτά, δεν ρώτησα εσένα γιατί ρώτησα ή γιατί ρώτησα το συγκεκριμένο στέλεχος. Όχι, γιατί ρώτησες. Ρώτησα διότι μιλούσα με άνθρωπο τις προηγούμενες μέρες για να δούμε πώς πάει το όλο πράγμα με την κυρία Δούρου και να δούμε αν θα μπορούσαμε να έχουμε και μια σύντομη συνομιλία μαζί της σήμερα, επ' ευκαιρία της ορκομοσίας. Θεωρώ απίθανο. Ναι, όχι, από ό,τι βλέπω δεν εμφανίζεται πουθενά η κυρία Δούρου και ενδεχομένως και πολύ καλά κάνει. Και με τον συνεργάτη της που μιλούσα. Μου λέει άστα να πάνε, Κωνσταντίνε, τα έχουμε βρει μπαστούνια, διότι εδώ πέρα δεν φαίνεται ότι έχουν καταλάβει ότι πάμε να κάνουμε τη συγκεκριμένη εκδήλωση. Για να καταλάβεις, μου λέει, δεν υπάρχει καν κλιματισμός. Οπότε σήμερα που σε έχω εκεί πέρα, είπα να ρωτήσω. Αυτό. Πάντως αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι η ομιλία της κυρίας Δούρου, αν και τη ζητήσαμε από τον εκπρόσωπο τύπου της, δεν μας την έδωσε, γιατί έχει εμπάργκο, λέει, μέχρι τις 7.30 ώρα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι λειτουργεί αυστηρότατα. Αυστηρότατα. Σε ευχαριστώ θερμά, Δημήτρη. Γεια σου. Ευχαριστώ. Καλωσορίζω κατά πρώτον την Χρύσα Ταβουλάρη με τον Άρη Πορτοσάλτε, εκ δεξιών και εξεγονίμων, όπως το βλέπετε εσείς, αγαπητοί και αγαπητές. Ένα σχόλιο, Χρύσα, πριν πάμε στη Θεσσαλονίκη. Για ποιο απ' όλα? Για την ορκομοσία της Ρένας Δούρου. Σχόλιο επί της ορκομοσίας δεν μπορεί να υπάρξει. Σχόλιο επί τη αναλήψη των καθηκόντων της, ναι. Είναι ένα στοίχημα. Είναι ένα στοίχημα για την περιφέρεια ολόκληρη. Είναι η μεγαλύτερη περιφέρεια της Αθήνας με τα περισσότερα χρήματα. Πρέπει να δούμε πώς θα τα διαθέσει ή πώς θα τις επιτρέψουν οι συνθήκες να τα διαθέσει. Και από εκεί και πέρα είναι και ένα μεγάλο στοίχημα για τον ίδιο το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί για πρώτη φορά αναλαμβάνει ουσιαστικά κυβερνητικά εντός εισαγωγικών καθήκοντα. Είναι λοιπόν ένα μεγάλο στοίχημα όλο αυτό. Και βεβαίως η μικρή σημασία έχει τώρα αν κλιματίζεται η αίθουσα ή όχι, ή αν στο τέλος της θητείας της θα κάνει βιοκλιματικά κτίρια. Φαντάζομαι ότι ήταν αστείο και εγώ σαν τέτοιο το επαναλαμβάνω. Ενδεχομένως και επί όχι. Της ουσίας, η πολιτική ορκομοσία έχει ένα ενδιαφέρον. Η πολιτική ορκομοσία έχει ένα ενδιαφέρον και μπράβο της η κυρία Δούρου αν τελικά έχει και ιερείς εκεί. Η κυρία Δούρου πλέον δεν εκπροσωπεί απλά το ΣΥΡΙΖΑ. Η κυρία Δούρου εκπροσωπεί ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό κατοίκων της περιφέρειας, οι οποίοι στην πλειονότητά τους είναι ορθόδοξοι χριστιανοί.
με αυτή τη λογική πολύ καλά κάνει. Αυτή η λογική του να ανακαλύπτουμε βαρβάρους απομονώνοντας το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ο Τσίπρας πήγε στο Άγιο Όρος, ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν μπορούσε να πάει στο Άγιο Όρος. Πιθανότατα γι' αυτό θα πρέπει να αποφασίσει μετά από ένα χρόνο, ξέρω εγώ, πιθανότατα για το ποιος θα είναι ο νέος διοικητής. Δεν θα πάει. Ή γιατί η κυρία Δούρου, ξέρω εγώ, έχει και ιερείς. Ναι, ο ΣΥΡΙΖΑ πλέον είναι αξιωματική αντιπολίτευση, είναι μια ενδυνάμει κυβέρνηση. Η ίδια η κυρία Δούρου πρόκειται να κάνει πολιτικό ή θρησκευτικό όρκο, το ξέρουμε. Νομίζω πολιτικό. Τι πολιτικό? Η ίδια η κυρία Δούρου πρόκειται να κάνει πολιτικό ή θρησκευτικό όρκο. Δεν το γνωρίζω. Θα νομίζω, το δούμε, φαντάζομαι. Νομίζω. Και θα το δούμε. Προς τιμήν της κανείς μπορεί να πει, οι πληροφορίες είναι ότι πρόκειται να κάνει πολιτικό. Και άλλοι μαζί. Και άλλοι. Και ο Τζίμερος. Όχι. Και ο Τζίμερος. Η ίδια. Γιατί αυτό πρεσβεύει. Πέραν της κυρίας Δούρου είναι και ο Τζίμερος που θέλει να κάνει πολιτικό. Αλλά είναι και άλλοι. Οι οποίοι θα κάνουν θρησκευτικό. Ό,τι πιστεύει ο καθένας. Που θα κάνουν θρησκευτικό. Ζούμε στην ελληνική δημοκρατία η οποία είναι συνταγματικά ανεξίθρησκο κράτος. Ακριβώς. Δεν τίθεται θέμα. Ακριβώς, ναι. Όχι, λοιπόν. Εγώ το επεσήμανα γιατί περάσαμε ένα καλοκαίρι με δεκάδες προβλήματα και το πρόβλημά μας ήταν τελικά αν ο Τσίπρας πήγε στο Άγιο Όρος. Το πρόβλημά και γιατί μας πήγε στο Άγιο Όρος. Χρυσά τα βουλάρια. 10 λεπτά με την εικόνα αξιολεστή ή είναι άξιο παρατήρηση. Χρυσά μου, με συγχωρείς δηλαδή. Αλλά πήγε για να εκπροσωπήσει τον ελληνικό λαό. Είναι πάντως χαρακτηριστικό. Τι να κάνουμε. Χρύσα, είναι πάντως χαρακτηριστικό ότι από όλες τις ειδήσεις που είχαμε μέσα στο καλοκαίρι, η μόνη η οποία συζητιέται ακόμα και επανέρχεται και βάζει φωτιά στις παρέες ή στις συντροφιές των τηλεοπτικών διαλόγων, είναι αυτό. Είναι Να μου επιτρέψετε ότι είναι συζήτηση καφενείου. Ενδεχομένως και όχι. Ενδεχομένως και όχι. Ναι, και το λέω γιατί όλο το. Όχι ότι δεν είναι θέμα για συζήτηση. Ας καθίσουμε στην παραλία και ας το συζητήσουμε. Ή ας το συζητήσουμε μία-δύο φορές την ημέρα που πήγε. Μία στρατηγική επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ. Όλο το καλοκαίρι. Μία στρατηγική επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ. Σαφέστατα. Σαφέστατα. Λοιπόν, όχι, και είναι καιρός να αρχίσουμε να τα λέμε και εμείς από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αισθανόμουν άσχημα σαν δημοσιογράφος. Μία όμως. Ερώτηση. Πριν πάμε και στη Θεσσαλονίκη. Συζητάμε, πριν, βέβαια, ακριβώς. Πριν πάμε όμως στη Θεσσαλονίκη. Έχω μια παρατήρηση την κυρία Δούρο όμως επί της ουσίας τώρα. Εντάξει, καλέ τώρα η επίσκεψη στο Άγιο Όρος. Αυτά είναι παρελθόν. Τέλειωσα. Συγγνώμη. Για την κυρία Δούρο και τον περιφερειακό σχεδιασμό για τα σκουπίδια. Γιατί ο αντιμνημονιακός τα μαζεύει αλλιώς από τον μνημονιακό σγουρό. Και θέλω να πω κάτι. Εκτός και αν θες εσύ τώρα, έχεις να πεις. Άρη, παρακαλώ. Ναι. Η κυρία Δούρο, και περιμένουμε τώρα, θα διαχειριστεί όλο αυτό το πλέγμα που λέγεται περιφερειακός σχεδιασμός για την διαχείριση των στερεών αποβλήτων ή της σκουπιδιών για το Λεκανοπέδιο, ο οποίος υπενθυμίζω ότι ήταν μια πρόθεση της κυρίας Βάσου Παπανδρέου προαμνημονεύτων ετών, δηλαδή πρώτου 2000, υλοποιήθηκε όπως υλοποιήθηκε επί Σιμίτη, το παρέλαβε όπως το παρέλαβε η Νέα Δημοκρατία και θυμόσαστε το καλοκαίρι του 2008 πήγαν οι μπουλντόζες, οι εξκαφείς για να ανοίξουν το δρόμο πάνω στο γραμματικό. 8 ή 9, τώρα δεν το θυμάμαι. 8 νομίζω. Πιεζόμαστε. Λοιπόν, έγιναν οι φωτιές και τα λοιπά. Έχουμε λοιπόν σε εκκρεμότητα γραμματικό που κατασκευάζεται χιτά και κερατέα όπου θυμόσαστε τι ακριβώς συνέβη πριν από λίγα χρόνια με την αντίδραση των κατοίκων που δεν ήθελαν τη χωροθέτηση. Επειδή μαζεύτηκαν οι κυρίες απ' έξω και φωνάζουν για το Σοβέτο, πώς το είπαν, την περιοχή τους που είναι Χαβούζα ή τα Άνω Λιώσια, όσο καθυστερεί ο περιφερειακός σχεδιασμός και το άνοιγμα νέων χιτά, τα Άνω Λιώσια θα εξακολουθούν να είναι η Χαβούζα όλης της του Λεκανοπεδίου και μην πω και όμορων νομών. Λοιπόν, αξίζει να το πιάσουμε το ζήτημα. Αξίζει να το πιάσουμε το θέμα στη συνέχεια. Αυτό το μνημονιακό που ήρθε να. Σαφές. Που ήρθε να κάνει business ο Μπόμπολας και η λοιποί. Λόγω οικονομίας χρόνου και μόνο, παρακαλώ την κατανόησή σου. Σκίζεται, αυτό είναι το ωραίο. Ελένη Ιατρού, στη Θεσσαλονίκη, τι γίνεται με την ορκομοσία? Καλησπέρα και πάλι. Καλησπέρα σας. Βρισκόμαστε στον άπλιο χώρο της περιφέρειας. Εδώ που πρόκειται να γίνει τα επόμενα λεπτά η ορκομοσία, ήδη βρίσκεται εδώ ο περιφερειάρχης, ο κύριος Τζιτζικώστας. Τουλάχιστον 500 άτομα έχουν έρθει. Έχει στηθεί και το catering ακριβώς δίπλα. Νωρίτερα ήρθε ο βουλευτής της Χρυσής Αυγής, ο κύριος Γρέχος. Είδαμε μια ψυχρή χειραψία με τα κεφάλια γυρισμένα από τη μία και την άλλη πλευρά
του κυρίου Τζιτζικώστα και του κυρίου Γκρέγου, καθαρά τυπική. Και αμέσως μετά η σύλληψη επικεφαλής της παράταξης της Αυγής στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ο κύριος Χρυσομάλης, συνοδευόμενος από τους άλλους δύο περιφερειακούς συμβούλους, τον κύριο Σιώ και τον κύριο Γκρέκο. Με το που μπήκανε μέσα στην είσοδο της περιφέρειας του Αύγειου Χόρδων, τους περίμενα μέλη της Χρυσής Αυγής. Τους χειροκρότησαν, φώναξαν συνθήματα όπως δεν είναι οι φυλακές για τους αγωνιστές και κάτω η χούντα του μνημονίου. Mm-hmm. Το θέμα είναι ότι λίγο νωρίτερα κατάφεραν και μπήκαν μέσα μέλη της κίνησης ενάντια στο ρατσισμό και στη φασιστική απειλή. Τα άτομα αυτά με τα που ήταν τα μέλη της Αυγής με τους τρεις εκλεγμένους περιφερειακούς συμβούλους να μπαίνουν μέσα, άρχισαν να φωνάζουν έξω οι φασίστες από τις γειτονιές μας και μάλιστα κόλλησαν το πανό σχεδόν σε απόσταση, σχεδόν πάνω στα μέλη της Χρυσής Αυγής, τα οποία δεν απάντησαν, απλά μπήκαν στον άβλιο χώρο. Από τη μία την πλευρά βλέπουμε μέλη της Χρυσής Αυγής συγκεντρωμένα, από την άλλη μέλη της των ΚΕΡΦΑ. Αυτή τη στιγμή είναι ήρεμα τα πνεύματα και περιμένουμε να ξεκινήσει η ορκομοσία, να δούμε τι θα και ελπίζουμε να παραμείνουν ήρεμα. Θα παραμείνουν όλοι. Και σήμερα και αύριο ευχαριστούμε πολύ, Ελένη Ατρού. Διάλειμμα για διαφημιστικά μηνύματα και επανερχόμαστε γιατί έχουμε και μια εκκρεμότητα με το Χρύσα. Είναι σαν να διευρύνουμε, αγαπητοί και αγαπητές, καλώς ήρθατε στο τέταρτο μέρος της σημερινής εκπομπής. Είναι σαν να διευρύνουμε το δημοσιογραφικό πάνελ, πανάρχια ελληνική λέξη το πάνελ. Στην πραγματικότητα όμως υποδεχόμαστε το πολιτικό μέρος του πάνελ με δύο πρώην συναδέλφους. Όχι πρώην. Το επάγγελμά μας είναι δημοσιογραφία. Τώρα έχουμε πολιτική ιδιότητα απλώς. Είναι αυτή που αυτό που λέει μία φορά κάτι πάντα αυτό. Είναι διαρκές. Το χούι είναι αυτό. Είναι διαρκές. Πρώτα θα βγει η ψυχή και μετά το χούι. Λοιπόν, ο κύριος Παναγιωτόπουλος, Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Βαρεμένος από το ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα και πάλι στη Χρύσα Ταβουλάρη και στον Άρη Πορτοσάλτε. Και Χρύσα, έχουμε νομίζω μια εκκρεμότητα από πριν, διότι ενδεχομένως και να μην είναι επουσιώδες δημοσιογραφικά να συζητήσει κανείς κατά πόσο κάνει ένα άνοιγμα επικοινωνιακό ο ΣΥΡΙΖΑ σε κοινά τα οποία δεν είναι παραδοσιακά δικά του και τα οποία αφορούν περισσότερο αυτό το οποίο συνηθίζουμε να λέμε ο νοικοκυρέος. Τι να σας πω. Θεωρώ καταρχήν ότι τα επικοινωνιακού τύπου ανοίγματα, από όπου και αν προέρχονται, ειδικά σε αυτή την περίοδο, είναι άνευ σημασίας. Είναι άνευ σημασίας και κοροϊδεύουν και τον κόσμο και εμάς και εμείς τον χρησιμοποιούμε, κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Από εκεί και πέρα, εγώ αυτό που επισήμανα με την κίνηση του κυρίου Τσίπρα είναι ότι ο κύριος Τσίπρας είναι φανερό και αυτό δεν το θεωρώ επικοινωνιακό, όπως δεν το θεωρούσα και αν το έκανε οποιοδήποτε άλλος πολιτικός αρχηγός. Δεν είναι δυνατόν να μην πάει στο Άγιο Όρος. Δεν είναι δυνατόν, είναι ένα κομμάτι αυτοδιοικούμενο μέσα στην ελληνική επικράτεια. Εγώ το θεώρησα πάρα πολύ λογικό. Και με αυτή τη λογική δεν το συζήτησα κιόλας. Και τέλος πάντων, εγώ δεν θέλω να συνεχίσω αυτή τη συζήτηση την ίδια στιγμή που αυτή τη στιγμή έχουμε πολλά άλλα επικοινωνιακού και μη τύπου να συζητήσουμε σοβαρότατα θέματα. Θα μπορούσαμε δηλαδή να πάμε, ξέρω εγώ, στο Παρίσι. Θα μπορούσαμε αντί για το Άγιο Όρος. Θα μπορούσαμε να πάμε στην κυρία Δούρου. Τα θέματα που έθεσε ο συνάδελφος, ο κύριος Πρωτοσάλτη, ήταν πάρα πολύ σημαντικά και διόλου επικοινωνιακά. Θα μπορούσαμε να πάμε έστω μέχρι το Μαξίμου. Ή αν ο κύριος Τσίπρας, για να πάρω την μπάσα, θα ανακοινώσει στη ΔΕΘ ακριβώς τις λεπτομέρειες. Δηλαδή, όταν λέω λεπτομέρειες, τι εννοώ, ουσιαστικά πράγματα για τη φορολογική πολιτική, για να ανταπαντήσει στη λέλαπα του έμφυα, ή θα είναι απλώς γυναικόλογος. Γιατί έως σήμερα, ας πούμε, έχουμε ακούσει 7 εκδοχές, τι θεωρείται, ποιο θα είναι το αφορολόγητο, είτε για τα περιουσιακά, είτε για τα ιδιοκτησιακά που έχει ο καθένας, είτε για τα μισθολογικά του. Έχουμε ακούσει 7 εκδοχές. Θα πει κάτι οριστικό ή, εν πάση περιπτώσει, δεδομένο, έτσι για να μπούμε και λίγο στις λεπτομέρειες, ο κύριος Τσίπρας στη ΔΕΘ. Φαντάζομαι ότι δεν ρωτάς εμένα, ρωτάς τον κύριο Βαρεμένο. Όχι, εσένα, εσύ, δεν ρωτήσω εσένα, γιατί. Εγώ δίνω πάσα απλώς, λέω. Εγκαλούμε την κυβέρνηση για τον έμφυα. Μια στιγμή, στο Βόλε είναι μία-δύο καρφί. Ποιος θεωρείται πλούσιος, ας πούμε, Έλλη. Ωραία. Κάνω εγώ από τον ΣΥΡΙΖΑ, να μας πει ο κύριος Βαρεμένος. Κάνω εγώ τον Πασαδόρο στην συγκεκριμένη περίπτωση και το πετάω στον κύριο Βαρεμένο. Καταρχάς, για την αρχική σας ερώτηση, θέλω να πω ότι εδώ στην Ελλάδα συνηθίζουμε να μένουμε στην επικοινωνιακή διάσταση ορισμένων
γεγονότων που και αυτή μπορεί να υπάρχει, αλλά πάνω απ' όλα υπάρχει και η πολιτική ουσία, η ουσία της κίνησης. Και το θέμα είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, σαν ένα μεγάλο δημοκρατικό κόμμα, διαλέγεται με όλες ομάδες του πληθυσμού και φυσικά με όσους θρησκεύονται και δεν το κάνει ή δεν θα το κάνει μόνο προεκλογικά. Αυτό είναι κάτι, αυτός ο διάλογος είναι διαρκής. Και αν ο λαός αναθέσει την ευθύνη της διακυβέρνησης του τόπου στο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό θα συνεχίζεται. Είναι κάτι ειλικρινές. Δεν είναι κάτι που γίνεται για το Θεαθήνε. Δεν έχει διακριθεί μου επιτρέπετε η κάτι. Αριστερά, ξέρετε, για τους μεγάλους σταυρούς και για την υποκρισία. Μου επιτρέπετε κάτι. Που δεν τη χρεώνω σε όλους, αλλά κάποιοι τη διαθέτουν. Διάβαζα ναι. Κείμενο στο TV Access προχθές. Μάλιστα. Ανθρώπου του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, και εγώ το διάβασα. Ο οποίος λέει σε κάποια στιγμή κάτι το αδιανόητο ενδεχομένως. Ότι τι ασχολείστε τώρα με το αντιρατσιστικό όταν μας παίρνουν τα σπίτια. Κάπου εκεί το πάει. Μπορώ να βρω την ακριβή διατύπωση. Όχι, εγώ δεν με συγχωρείτε. Τέτοιο πράγμα που πηγαίνει ο κύριος Τσίπρας στο Άγιον Όρος ναι. και ξέρω ότι είναι κουραστικό να το επαναλαμβάνουμε, αλλά θα με συγχωρήσετε για μισό λεπτό. Και δεν αναφέρει τίποτα για την εξαίρεση της περιουσίας της πολιτείας του Άθο από τον Ένφια, ούτε για τη θέση του χωρισμού κράτους εκκλησίας. Ωραία. Θέλω να πω ότι όσοι ακολουθούν τον ΣΥΡΙΖΑ στον σκληρό του πυρήνα έχουν να το αναγνωρίσουν ότι εδώ και χρόνια επιμένει σε ορισμένα πράγματα. Ακούστε να σας πω. Τα οποία φαίνεται ότι στη δημόσια ατζέντα τα βάζει στην άκρη. Για μένα είναι χρήσιμη. Ναι. Πιο... Όχι, η ερώτησή σας είναι χρήσιμη για μένα. Και ειλικρινά χαίρομαι που την κάνετε και θα σας πω γιατί. Mm-hmm. Ο διάλογος που είπα προηγουμένως δεν σημαίνει εγκατάλειψη των θέσεών μας. Και θα σας φέρω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα γιατί πριν είχατε τη σύνδεση. Mm-hmm. Έτσι. Με την ορκομοσία της Ερένας Δούρου. Η Ερένα Δούρου είναι υπέρ αυτής της θέσης του διαλόγου και έχει πει ότι δεν θα κάνουν μονομερείς ενεργές, δηλαδή κατόμοι διαλόγου, mm-hmm. αλλά όπως την είδατε, δεν αφήσατε τις θέσεις της για τον όρκο, για παράδειγμα. Έτσι, απαντώ, mm-hmm. όχι μέσα από θεωρητικά επιχειρήματα, το... από την πράξη. Συγγνώμη, το ρεπορτάζ ίσχυσε να δώσω είδηση. Τώρα κάτι πιο ουσιαστικό σε όλα αυτά. Να δώσω είδηση, επιτρέψτε μου, θα πάμε. Ναι, η ερώτηση που έκανε ο Άρης πέρα από το Άγιο Όρος τώρα, ναι, ναι, ναι. του Σταυρού και ναι, ναι. τα θυμιατήρια. Ο Άρης έκανε μια πολύ σοβαρή ερώτηση. Ξέρω, την άκουσα την ερώτηση του Άρη. Έχουμε και μια. Να δώσω αλφα την είδηση ότι η κυρία Δούρου ορκίστηκε μόλις τώρα με πολιτικό όρκο. Και δεύτερον. Ακολουθεί τώρα και ο θρησκευτικός. Και δεύτερον, να πούμε ότι έχουμε και δεν μία. Δεν το κατάλαβα αυτό. Για τους υπολείπους. Α, για τους υπολείπους. Για τους υπολείπους. Για να καταλάβω. Γιατί... όχι, δεν είναι σαν το γάμο. Κάνεις πρώτα τον πολιτικό και μετά τον θρησκευτικό. Ναι. Μόνο με τον πολιτικό. Συνεπής, η κυρία Δούρου. Πάντως, δεν θα χάνονταν ο κόσμος κατέθιμον αν ορκιζόταν με θρησκευτικό όρκο, διότι η Ορθοδοξία ως τυπικό εμπλέκεται και με τα έθιμα και τις παραδόσεις του ελληνικού λαού. Και εν πάση περιπτώσει. Δεν βλάπτει, αυτό θα ήταν επικοινωνιακό. Δεν βλάπτει την πατρίδα αυτό ή το δημόσιο βίο. Αυτό θα ήταν επικοινωνιακό. Λέω, κυρία Ταβουλάρη, ότι αυτού του είδους ο δογματισμός, ο νεοδογματισμός ή παλαιοδογματισμός της αριστεράς, ότι τα παρακολουθώ όλα, ότι όχι, δεν πρέπει η Εκκλησία το ένα το άλλο, έρχεται σε αντίθεση με το θυμόσοφο ελληνικό λαό. Η Ορθοδοξία και τα έθιμά της είναι ζυμωμένα με τη λαϊκή παράδοση. Και εν πάση περιπτώσει το πρόβλημα της χώρας δεν είναι ο πολιτικός όρκος του έχοντος ένα αξίωμα ή του εκλεγωμένου σε ένα αξίωμα. Πάντως ο θρησκευτικός όρκος είναι προβλήματα και ανάγκες του ελληνικού λαού. Ο θρησκευτικός όρκος δεν είναι ορθόδοξο έθιμο. Είναι άλλο πράγμα τα έθιμα της Ορθοδοξίας και άλλο όρκο. Είναι ο θρησκευτικός όρκος. Προτεσταντικός. Μετά το Άγιο Όρος τώρα συζητάμε τον όρκο. Εγώ επιμένω. Ο Άρης έκανε μια σοβαρή. Έκανε μια σοβαρή ερώτηση και εγώ ακόμα απάντηση δεν έχω πάρει. Και συζητάμε, επαναλαμβάνω. Για ποιο πράγμα, τι λέτε τώρα. Ωραία, μια στιγμή. Μια στιγμή. Stop, time out, time out. Συνάδελφοι και πρώην συνάδελφοι. Όχι. Ρίχνοντας λάδι στη συζήτηση για μια αλλαγή της συζήτησης, θέλω να ακούσουμε κάτι το οποίο είπε ο κύριος Μιλιός σήμερα το πρωί στον Άρη Πορτοσάλτε. Οι κλίμακες δεν μπορεί να είναι δύο ή τρεις, πρέπει να είναι περισσότερες. Να αρχίζει λοιπόν από το μηδέν, να έχει αφορολόγητο μέχρι 12.000 και από 12.000 και μετά να κλιμακώνεται έτσι ώστε ο καθένας να μπορεί να πληρώνει φόρο από το περίσευμά του, αν θέλετε. Ναι. Ο πάνω από 30 μπορεί να φορολογηθεί περισσότερο
Βεβαίως, για να καλύψει... θα χορολογηθεί με ένα δίκαιο τρόπο, δεν θα γονατίσει αυτός ο πολίτης. Πάμε λοιπόν στα πιο επίκαιρα. Και... αυτό είναι ο φόρος εισοδήματος. Λοιπόν, η ερώτηση ήταν εάν, επειδή λέει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι θα βάλει αφορολόγητα σε εισόδημα ετήσιο 12.500 ευρώ, μάλιστα, για νοικοκυριά δηλαδή που είναι εντελώς αδύναμα, εδώ ανοίγει μια παρένθεση, είναι που πιθανώς να καθούμε, αλλά πρέπει να το πούμε, όταν στο όριο του 12.500 συνέρεαν και ομάδες πληθυσμού που δήλωναν 12.500 και ζούσαν με 100 χιλιάρικα και 150 και 200, ναι, και κανείς δεν ξέρει. Αυτό, μια άλλη ιστορία, αλλά ας πούμε ότι εκεί όμως... θα οργανώσει ελεγκτικό μηχανισμό ο ΣΥΡΙΖΑ και θα τα βρει όλα. Okay. Το αφήνω για λίγο πίσω. Άρα τη διαφορά κάποιος πρέπει να την πληρώσει. Και ερωτώ, ποιος θα την πληρώσει, κύριε Μιλέψη, τίνος ο φόρος θα αυξηθεί, και του λέω, στα 20 χιλιάρικα μου λέει όχι, 25 όχι. Από τα 30 το συζητούμε. Άρα να γνωρίζουμε οι πολίτες ότι όσοι έχουν εισόδημα 30.000 και πάνω, εισόδημα ετήσιο, θα επομισθούμε με αύξηση φόρου και τη διαφορά που θα προκύψει από το 12.500. Δεν θα ελαφρυνθούμε όμως. Καταρχάς, μπορώ να απαντήσω, γιατί με θεωρηθεί ότι είπε και φεύγω. Έτσι δεν είναι. Υποθέτω ότι συμφωνούμε και σε αυτό το τραπέζι ότι δεν ευθύνεται το ΣΥΡΙΖΑ εάν κάποιος δίνονται 12.500 και είχε 150.000 στην ουσία. Υποθέτω ότι δεν ευθύνονται. Ναι, ναι. Ούτε... φταίει ότι δεν το βρίσκει ο ηλεκτρικός μηχανισμός. Ναι. Συμφωνώ. Θα οικοδομηθεί, όχι με τον τρόπο που υπενήχθηκε Σάρη, ο λίγο ηρωνικά, δηλαδή ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα έρθει να κάνει κανένα μαγικό. Ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή τη φάση διαθέτει την πολιτική βουλή, θα μου πεις είναι αρκετή. Θα αποδειχθεί στην πράξη. Αλλά είναι σημαντικό να διαθέτεις την πολιτική βούληση για να κάνεις αυτό το πράγμα. Από πολιτική βούληση, εσύ και εγώ, από τη δουλειά που κάνουμε, έχουμε ακούσει πολιτική βούληση χρόνια. Αλλά ας πούμε ότι την έχει. Ναι, πήγαινε παρακάτω, ναι, πήγαινε το παρακάτω. Μισό λεπτό. Μη μας αμφισβητείς για τις προθέσεις. Όχι, όχι, λέω, πήγαινε το παρακάτω και να πούμε και στο άλλο. Να το δοκιμάσουμε. Να δούμε. Τι θα πετύχουμε. Δεν έχουμε δικαίωμα να το κάνουμε. Προφανώς δεν κάνουμε δίκη πρόθεση εδώ. Μισό λεπτό. Και χωρίς να θέλουν εδώ να... Εδώ το ερώτημά μου είναι απολύτως συγκεκριμένο. Ποια κομμάτια του πληθυσμού, ναι, με τι εισόδημα ετήσιο, από πού δηλαδή και πάνω, θα επομισθούν το κενό που θα αφήσει το αφορολόγητο των 12.500, ναι, που έβαλε η κυβέρνηση, η ανάλγητη, ναι, ή έτσι και αλλιώς. Δεν έχω καμία αντίρρηση, αλλά το έκανε. Μισό λεπτό. Το άκουσες προηγουμένως και είναι κλιμακωτό αυτό. Πάει κλιμακωτά. Και είναι λογικό αυτό. Η ερώτησή μου ήταν από πού αρχίζει το πρώτο σκαλοπάτι. Και λέει, στα 30.000 εισόδημα, ναι, το συζητούμε. Ωραία. Άρα να ξέρει ο Έλλην πολίτης με εισόδημα 30.000 και πάνω ότι θα φορολογηθεί επιπλέον. Όχι, αυτό όπως, το ερώτημα. Όχι, αυτό όπως είναι, εκεί το καταλήγουμε. Μισό λεπτό. Όχι όπως το εννοείς ο Σιάρη. Όχι όπως το υπονοείς εσύ. Ότι θα υπομειστεί το βάρος. Είπες μια φράση με την οποία θα συμφωνούσα. Σκαλοπάτι. Σκαλοπάτια. Έτσι. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε σκαλοπάτι, έχουμε γκρεμό. Και να σας πω και κάτι. Το ζητούμενο πλέον είναι όχι να πούμε για τον έμφυα και ότι αυτό παρανοϊκό ενδεχομένως είχε, αλλά ποιος μπορεί να πληρώσει. Εάν θα δημιουργήσουμε νέους οφειλέτες, νέα ανεξόφλητα χρέη. Καταλάβατε. Θα εισπραχθούν αυτά. Πες, εγώ να δεχθώ τη δικιά σου λογική, οποιαδήποτε λογική. Λέμε τώρα ότι ρε παιδιά, να είναι λειτουργικό οποιοδήποτε οικολογικό σύστημα. Και μπορεί να αποδειχθεί λειτουργικότερο. Ξέρεις, όταν μοιράζεις τα βάρη, να είναι και αξιόπιστο το φορολογικό σύστημα, για να σας πω και κάτι. Εδώ αυτός ο έμφυα, γιατί εδώ πέρα στην Ελλάδα τα έχουμε διαστερευλώσει. Αλλάξαμε πεδίο τώρα, πήγαμε στο φορό. Ναι, αλλά θέλω και εγώ να πω ορισμένα πράγματα. Κύριε, αλλά μην μονοπολίσουμε την κουβέντα εμείς οι δύο, γι' αυτό πρέπει να μιλήσουν και ο κύριος Παντόπουλος και η κυρία Ταβουλάκη. Νομίζω ότι βρήκαμε για το προηγούμενο μια βάση διαλόγου. Υπάρχει αυτή η βάση του διαλόγου. Η αλήθεια είναι ότι... έτσι, η αλήθεια είναι ότι μετά από, όχι 40 χρόνια, δεν ξέρω, πάνε και παραπίσω πάει, για να δημιουργήσουμε και μια φορολογική συνείδηση, αλλά πρέπει να είμαστε αξιόπιστοι για να τη δημιουργήσουμε, τη φορολογική συνείδηση. Καταλάβατε. Κύριε Παναγιωτόπουλε. Δηλαδή, εγώ δεν αφαιρώ τις ευθύνες από κανέναν. Ούτε και από το φορολογούμενο στο παρελθόν. Αλλά για να τη δημιουργήσουμε αυτή τη συνείδηση, πρέπει να είμαστε, να είμαστε οι ίδιοι αξιόπιστοι. Από ό,τι είδατε, εγώ ακούω με ιώδια υπομονή. Και δεν θα αμφισβητήσω τις καλές προθέσεις του φίλου και συναδέλφου και διακεκριμένου επαγγελματία.
στη δημοσιογραφία για πολλά χρόνια, όπως και εμείς οι υπόλοιποι του κυρίου Βαρεμένου. Αυτό που θα αμφισβητήσω, και όχι μόνο εγώ, θα έλεγα η πλειοψηφία της ελληνικής κοινής γνώμης, είναι το αν ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κοστολογημένη πρόταση φορολογικής πολιτικής. Δηλαδή αν ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ανοίξει τα χαρτιά του για να μας πει από πού θα γλύσει η ρευστότητα και όταν λέει θα φορολογήσω τον πλούτο, ποιον εννοεί πλούσιο στην Ελλάδα. Το είπε πριν ο Άρης ο Πορτοσάλτε. Πάντως φαίνεται ότι αυτό δεν το έχει ούτε χιλιάρικα, δύο λεπτά. Τα 30 χιλιάρικα σήμερα δεν συγκροτούν αυτό που λέμε εικόνα πλούσιου νοικοκυριού, όταν μάλιστα είναι οικογενειακό ετήσιο εισόδημα. Δεν θέλω να σε διακόψω πάνω. Δεν είπαμε για πλούσιο. Είπαμε... Δεν λέω για σένα, Γιώργο μου. Λέω για τις αντιφάσεις του κυρίου Μιλιού, του κυρίου Σκουρλέτη, του κυρίου Σταθάκη. Ψάχνουν να βρουν το δρόμο. Εδώ στην κουβέντα γιατί δεν προηγούνται αντιφάσεις. Χάρτη... Δύο λεπτά, δεν μιλάω για σένα. Όχι, και για τους άλλους. Μα τα έχω εδώ τα χαρτιά, έχω εδώ τις δηλώσεις τους. Θα πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ να μας πει αν έχει κοστολογήσει τις προτάσεις που κάνει, γιατί εγώ δεν βλέπω ούτε καν συγκροτημένη πλατφόρμα προτάσεων. Mm-hmm. Βλέπω έπε απτερόεντα, βλέπω πολυγλωσία, βλέπω δηλαδή ένα μπάχαλο στο ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο καλύπτει την ένδυα θέσεων και προτάσεων και καλύπτει και την αδυναμία να αποκαλύψει ο ΣΥΡΙΖΑ από πού θα κλείσει η ρευστότητα. Λέω λοιπόν ότι. Χρήσα. Και το λέω και αναλαμβάνω την ευθύνη για αυτό που λέω. Μισό λεπτό. Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, όταν και αν καταλήξει το συγκεκριμένο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, είναι βέβαιον ότι θα υποκρύπτει πολιτική βούληση υπερφορολόγησης, περαιτέρω υπερφορολόγησης του ελληνικού λαού, λοιπόν, κύριε Παναγιώτοπουλε, και του εισοδήματος και της ακίνητης περιουσίας. Μισό λεπτό. Διότι η ιδιοκτησία στην Ελλάδα είναι μικρομεσαία. Θα με αναγκάσετε να ρίξω κατευθείαν διάλειμμα για διαφημίσεις. Λοιπόν, Χρήσα Ταβουλάρη θέλει να ρωτήσει κάτι. Ο Μιλόν θέλει να ρωτήσει κάτι, ο κύριος Βαρεμένος θέλει το λόγο και επανερχόμαστε σε λίγο. Από τα άμφια στον έμφια, είχε το λόγο ο κύριος Παναγιωτόπουλος. Θέλει να κάνει μία ερώτηση η Χρήστα Ταβουλάρη. Έπεσαν οι ερωτήσεις, λοιπόν, σαν χαλάζει. Εγώ θέλω να κάνω ερώτηση και στους δύο. Στους δύο πολιτικούς βέβαια. Και εγώ θα ήθελα στον κύριο Παναγιωτόπουλο, μην νομίζει ο Γιώργος ότι πέφτουμε του Γιώργου. Όχι, εγώ και στους δύο. Πάντως, συγγνώμη, θέτω το πλαίσιο και απέρχομαι ότι συζητάμε για το ποιος είναι πλούσιος. Ποιος δεν είναι πλούσιος, σύμφωνα τουλάχιστον με την κυβέρνηση και με τον ΣΥΡΙΖΑ. Θα σας πω το πώς θα, ποιον θα εξελιχθεί παραπάνω, η φορολογική δηλαδή, πολιτική, εάν μπορεί να το κάνει, από πού θα βρει τα χρήματα. Επειδή και το ποιος είναι πλάι, πλούσιος. Τελειώνω, ναι. Και στο πλάι έχουμε βεβαίως την αποτυχία της κυβέρνησης να βγάλει ένα απλό φορολογικό σύστημα, το οποίο θα κρίνουν δίκαιοι οι πολίτες. Παρακαλώ. Ναι. Λοιπόν, έχω το λόγο. Γιώργο, να κάνω την ερώτηση για να. Παρακαλώ. Μην... Και είναι και στους δύο, μετά μπορεί να απαντήσει ο κύριος Παναγιωτόπουλος. Εγώ πραγματικά θα ήθελα, αν είναι δυνατόν, να μας πεις. Η ερώτηση τέθηκε προηγουμένως, δεν απαντήθηκε. Αν ο κύριος Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη, η Θεσσαλονίκη ήθιστε να είναι βήμα εξαγγελιών, θα δώσει τις βασικές αρχές ενός συγκροτημένου και συνολικού φορολογικού συστήματος. Γιατί αν δεν το κάνει, θα συζητάμε τώρα αν είναι και πόσο πλούσιος αυτός με τα 30 χιλιάρικα το χρόνο ή αν λοιπόν, είναι με τα 35. Δηλαδή χαζά πράγματα. Ακούστε. Και αυτό είναι μια ερώτηση στον κύριο Βαρεμένο. Στον κύριο Παναγιωτόπουλο, επίσης θέλω να κάνω την ερώτηση αν ο κύριος Σαμαράς, επίσης στη Θεσσαλονίκη, θα μας πει πώς ακριβώς θα καλύψει, διαβάζω σήμερα στην Καθημερινή, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι με ρυθμό άνω του 1 δις ευρώ το μήνα αυξάνονται οι ληξιπρόθεσμες μεσοφυλές προς την εφορία. Αυτό σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Αυτό σημαίνει ότι δεν εισπράττονται φόροι, κύριε Παναγιωτόπουλο. Όποιο και να είναι το φορολογικό σύστημα τώρα, όποιες καλές προθέσεις και αν έχει η κυβέρνηση, ακόμα και αν θεωρεί ότι είναι φτωχός αυτός με τα 30.000 ευρώ, γεγονός είναι ότι δεν εισπράττει αυτή τη στιγμή φορολογία, με ό,τι σημαίνει αυτό για αυτά που έρχονται, έτσι. Α, και το άλλο, το οποίο επίσης το διάβαζα στην Καθημερινή, 93.406 ειδοποιητήρια για οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία.
Επίσης ένα θέμα. Και εδώ έλλειψη χρημάτων. Λοιπόν, εγώ δεν θα μείνω σε ένα προπαγανδιστικό επίπεδο στη συζήτηση. Δηλαδή, πάνω σε τα γνωστά περί μπάχαλου στο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι αλήθεια. Και να πω εγώ, ας πούμε, ότι εσωτερικά η Νέα Δημοκρατία είναι ένα νεκροταφείο πολιτικών ελεφάντων. Εγώ έκανα μια ερώτηση. Πάω παρακάτω τώρα. Ναι, ναι, ακούστε ναι. Να πάμε στην ουσία. Μπαίνω στην ουσία. Ακούστε με. Επικαλούμε την προσοχή σας. Κοιτάξτε να δείτε. Για να είμαστε ειλικρινείς. Όταν ανθούσε η μεσαία τάξη στην Ελλάδα, και αυτή μαζί με το μεγάλο κεφάλαιο, φοροδιέφευγε. Τώρα, ποια είναι η δυσκολία? Κινδυνεύουμε να μην έχουμε μεσαία τάξη. Λέμε λοιπόν, γιατί όπως είναι τα πράγματα στην Ελλάδα, ανεμόμελους κυνηγάμε και πιο χαμηλά πέφτουμε. Τι δεν εννοώ? Εάν δεν ξαναπάρει μπροστά η οικονομία, για να υπάρξει και στο μέσο φορολογητέα ύλη, η οποία λέμε θα είναι κλιμακωτή. Εσείς θέλετε τώρα στη Θεσσαλονίκη να ακούσετε, δεν ξέρω τι ακριβώς, αλλά το περίγραμμα θα το δώσει ο Αλέξης Τσίπρας. Επικαλέστηκα όμως την προσοχή για αυτό που είπα πριν. Πρέπει να υπάρξει φορολογητέα ύλη, αφού εμείς έχουμε και θα τα αποδείξουμε την πολιτική βούληση να χτυπήσουμε τη φοροδιαφυγή. Δεν λέω πως είναι το ευκολότερο των πραγμάτων, αλλά ισχυρίζουμε με τα αποδείξεων ότι τα τελευταία 40 χρόνια δεν υπήρξε βούληση για να γίνει αυτό. Νομίζω ότι συνεννοηθήκαμε ως προς αυτό, ως ένα πλαίσιο ευρύτερο. Έτσι δεν είναι? Και λέμε, και εδώ το είναι μεγάλη μας... Είναι θεωρητικό βέβαια, αλλά... Δεν είναι. Είμαι υποχρεωμένος να το πω, λυπάμαι τώρα, κόβω χρόνο από τον κύριο Παναγιωτόπουλο. Είναι θεωρία όχι, πάλι. Όχι, δεν είναι να θεωρητικό. Δεν είναι θεωρητικό. Και αν θέλετε, η βασική μας... ένα χάσμα που υπάρχει, πολιτικό ανάμεσά μας, όχι τίποτα άλλο, πολιτικό χάσμα υπάρχει, είναι ότι πλέον τα αποτελέσματα αυτή της πολιτικής τα έχουμε απτά. Κύριε Παναγιωτόπουλε, μου επιτρέπετε. Καταλάβατε, δηλαδή θα δημιουργήσουμε ανθρώπους που χρωστάνε, που πολλαπλασιάζουν τα χρέη, έχουμε ένα βουνό δημοσίου χρέους, αυξάνεται το ιδιωτικό χρέος με αυτόν τον τρόπο, διότι... Δεν κινείται η αγορά, να σας πω κάτι. Συνεπώς, κύριε Συνάδη, δώστε μου ένα δευτερόλεπτο. Ακούστε να δείτε πού έχουμε φτάσει. Αν το είχα, πολύ ευχαριστώ, θα το έδινα. Δεν θα μιλήσει ο κύριος Παναγιωτόπουλος και θα είναι άδικο. Μισό λεπτό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μας λέει μέχρι το τέλος του 2015 πρέπει, κύριοι, στην κτηνοτροφία να βάλετε τα μηχανήματα που αρμέγουν. Για να μπουν τα μηχανήματα χρειάζεται ρεύμα. Δεν τολμάει ελπίζω, ο κτηνοτρόφος να βάλει ρεύμα. Όμως, κύριε Βαρεμένο, είναι διαπιστώσεις. Χρυσά, δεν έχω μισό λεπτό. Ελπίζω... Κύριε Παναγιωτόπουλε, συγγνώμη. Λοιπόν, παρακαλώ. Η σημερινή πραγματικότητα. Ναι, υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές και έχουν αυξηθεί. Γιατί πολλοίς κόσμος, ακόμη κι αν θέλει, κι αν έχει φορολογική συνείδηση και κοινωνική συνείδηση, δεν μπορεί να πληρώσει. Όσο και να φαίνεται περίεργο, θα συμφωνήσω σε ένα μέρος των όσων είπε ο κύριος Βαρεμένος. Αν η οικονομία δεν πάρει μπροστά, να μεγαλώσει και να υπάρξει συγκεκριμένη φορολογητέα ύλη, δεν θα λειτουργήσει σωστά ο μηχανισμός. Τώρα, τι κάνει η κυβέρνηση? Στη χώρα κατέρευσαν τα δημόσια οικονομικά της. Η χώρα αναγκάστηκε για να μπορέσει να δανειστεί, γιατί βγήκαμε να δανειστούμε για να μην χρεοκοπήσουμε, να προχωρήσει σε μια βίαιη δημοσιονομική προσαρμογή. Γι' αυτό εφαρμόζονται φόροι πολύ μεγάλοι, υπάρχει υπερφορολόγηση στη χώρα, η οποία απειλεί να στραγγαλίσει τη μικρομεσαία αστική τάξη που αποτελεί τη σπονδυλική στήλη της ελληνικής κοινωνίας. Επομένως, στην θέλει. Τελεία του κύριου Παναγιωτόπουλου κλείνουμε. Κανείς δεν το Λά θέλει το και κανείς δεν το εύχεται. Είναι ένα μέτρο όμως το οποίο βρέθηκε να είναι απαραίτητο στα πλαίσια αυτής της βίαιης προσαρμογής. Απέδωσε, κύριε Παναγιωτόπουλο. Χρύσα, κλείνουμε στην τελεία του κυρίου Παναγιωτόπουλου. Έχω μιλήσει λίγο. Δεν την έχω. Χρύσα, δεν την σε έχω. Σε ό,τι αφορά τον ένφια, να την κάνω πόσο, αυτή θα κρατήσει, αυτή η φορολογία. Ο ένφια, όπως εφαρμόστηκε με τα πρώτα εκαθαριστικά, έκανε μεγάλη ζημιά. Εύχομαι κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Γίνονται τώρα προσπάθειες βελτίωσης, οι οποίες κατά τη γνώμη μου δεν αρκούν. Εύχομαι κυβέρνηση και αντιπολίτευση να διαχειριστούν τα οικονομικά καλύτερα. Θα μας ξανακαλέσετε όμως, κύριε Μπογδάνο, δέσμευση. Γιατί έχουμε πολλά να πούμε. Εύχομαι κυβέρνηση και αντιπολίτευση να διαχειριστούν τα οικονομικά καλύτερα από όσο υποφαινόμενος χειρίστηκε το χρόνο της συζήτησης. Θα τα πούμε αύριο στις 6.